Ωραία, ακούσαμε την συνέντευξη τύπου του αυριανού παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Σλόβαν Πρατισλάβα. Καλά την είπα, Απόστημαν. Έλα εδώ, άσε, μην γράφει τώρα. Μια χαρά την είπα. Η επικαιρότητα προηγείται πάντα. Βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4. Κιτρινόμαυρη βερσιόν τη εκπομπή σήμερα. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη τον Πόστμαν. Θα μου αφήσει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Μπήκαμε έτσι λίγο απότομα λόγω του ότι ήδη 37. Ανατροπή λίγο. Εντάξει, ανατροπή και πέναλτ. Ιωάννη Ζάτση στην ηχοληψία. Γεια σας κύριε Ιωάννη. Λοιπόν, πάντα πολύτιμο συνεργάτη ο Γιάννη. Λοιπόν, να διαβάσω του. Έχουμε θεματάκια. Να διαβάσω του υποστηρικτέ εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα που ακούτε καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 στις 10 και φυσικά να τους ευχαριστήσουμε που μας στηρίζουν και εμάς και το ραδιόφωνο, έτσι. Mazda Manatidis και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπήρησης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Μπράβο τον κύριο Αμανατίδη. Μπράβο. Τώρα έρχομαι και στο ΜΑΜ. Κορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια έχει το Πορκίτο. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτοπουλάκι. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτσες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου η διεύθυνση. Ξέρεις εκεί που ανεβαίνει στην ανηφορίτσα και βλέπεις αυτό το. Υπουργείο μεροδιά, Γλάστρα το Μακεδονία Στράκης. Εκεί είναι στο δεξί σου χέρι, λίγο πριν τα φανάρια. Και delivery 2310-520-555. Το πιο διάσημο τηλέφωνο της πόλης 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, παίρνετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Σε κάθε παραγγελία. Άσε, το έδειξα εγώ. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να ευχαριστήσουμε και την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, χειρολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά, πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Σου άνοιξα την όρεξη μάλλον, έτσι, ρίζε και το θαλασσινό. Mm. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Αργοναυτών 1, με Θεμιστοκλή Σοφούλη 76, λίγο πριν το Σάρκ είναι. Κολλητά πριν το ΣΑΡΚ και τηλέφωνο για τα ρεζερβέ σας για να κάνετε κράτηση τραπεζιού 2310-413-230. Επαναλαμβάνω 2310-413-230. Μπαίνουμε κατευθείαν. Μάλιστα. Κατευθείαν φουριόζει. Πόσο κάνουν αυτά για να πας και να φας καμιά 4,99 ευρώ. Όχι, είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι καλός άνθρωπος. Το βλέπω και στο. Πόσο πληρώνεις. Το βλέπω και εσύ. 4,99. Δίνεις 4,99 και έχεις ένα. Πολύ ωραίο. Βλέπεις το ΠΑΟΚ Πανετολικός. Α, λοιπόν. ΠΑΟΚ Πανετολικός, η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Mm. Αυτά είναι για τους αγαπητούς συμπολίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε όμως στα δικά μας που έχουμε εδώ πέρα. Ήρθες, τι είναι αυτά, μ' αρέσει η σελίδα. Αυτές που τις βρίσκεις σελίδες. Έτσι. Αυτές οι μίνι σελίδες που τις βρίσκεις. Τι ωραία που είναι. Είναι ωραία για τους Ναι. Είναι, ναι, όχι. Μετά, δηλαδή είναι πολύ μικρές. Δηλαδή είναι πολύ μικρές. Χαριτωμένες. Στα χαρτοπετσέτες σελίδες. Ακριβώς. Χαρτοπετσέτες. Την κάνουν πάντα. Πάντα την κάνουν. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε γιατί σε είδα φουριόζω. Ναι, την ώρα που μπήκα. Ναι, ωραία. Το αφήνουμε ό,τι μπορούμε πιο γρήγορα και θα ανοίξουμε και τις γραμμές μετά τις 9. Θα κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα σε 9. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Να πούμε, φυσικά την τελευταία φορά που ήρθες, είχαμε παίξει τον επαναληπτικό με τους Κύπριους. Είχαμε προκριθεί, δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, είχαμε προκριθεί. Είχαμε προκριθεί και δεν είχαμε παίξει. Όχι. Με τη Μόλτε. Φάγαμε το τρίμπαλο εκεί πέρα, αυτοκτονήσαμε. Και δύο λογάκια θέλω πριν μπούμε στις επικαιρότητες. Γιατί μην ξεχνιόμαστε, Τετάρτη είναι, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Αύριο είναι το μάτς του ΠΑΟΚ, δεν θα είμαι εδώ πέρα. Παρασκευή, Σάββατο ξεκινάει το πρωτάθλημα για τον Άρη. Έτσι. 9 η ώρα. Κλεάνθης Βικελίδης. Χαριλάω, ρε, τι κλεάνθης Βικελίδης. Διαιτητές Βικελίδης, ρε φίλε.
Χαριλάω, ρε. Κλεάνθης Βικελίδης. Εντάξει, εσύ πες ότι εγώ χαριλάω έτσι. Το λέω. Τι να κάνω. Ωραία. Εγώ δεν λέω ότι δεν λέγεται Κλεάνθης Βικελίδης, λέω ότι εγώ μεγάλωσα με χαριλάω. Εντάξει. Ωραία. Χαριλάω. Τι άρεσε πιο μεγάλο. Δηλαδή, αν αλλάξει τώρα η οδό. Συγγνώμη, ρε φίλε, αν αλλάξει η οδό που μένει. Ναι. Πώς είναι η οδό που μένει. Παγκάλου. Και γίνει αύριο Τσοχατζόπουλου. Ναι. Τι θα λες, Τσοχατζόπουλου θα λες. Παγκάλου θα λέω. Τότε τι μας πουλάς τρέλα. Εδώ μου κόψε το σπίτι την τάπα σου. 1-0. Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι. Δεν μπορώ να το λέω χαριλάω. Τι ήθελα και είπα ότι δεν πήγε οι διαιτητές. Βγήκε. Μανούχος. Ποιος είναι αυτός. Το Μαλούχο ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις τον κύριο Μανούχο. Όχι. Πού μας έπαιξε. Μας έχει παίξει αυτός. Μας έπαιξε πέρυσι τότε στην Β' με την Λαμία που δεν έδωσε τα πέναλτι ήταν. Όχι, ρε. Ναι, ρε φίλε. Τα τρία πέναλτι στη Λαμία αποκλείται να είναι αυτό. Για δες λιγάκι. Βες να μένει, είναι ο Αλέξανδρος Μενιδιάς γενικός. Δεν θα το έγραφε εδώ το άλλο μπάουτ, άρεσε αυτό που λες, αποκλείεται. Καλά. Άλλος ήταν. Εγώ λέω αυτός είναι. Άλλος ήταν. Έτσι μου πάμε. Λέει. Πάμε. Καλά, αυτό θα το δούμε μετά. Θα ζητήσω λοιπόν και τη συνδρομή του Νίκου του Παπαδόπουλου. Για αν είναι αυτός, δεν νομίζω να είναι. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι. Μπορεί να κάνω λάθος. Όταν δεν είμαι κάτι για σίγουρος, δεν επιμένω. Να. Λοιπόν, πάμε όμως δύο πραγματάκια. Πώς είδες και έτσι στο τον επαναληπτικό ναι. Και να πούμε στην επικαιρότητα που υπάρχει το παρέτηση κομμάτι Διαμαντόπουλου. Ναι, είναι αυτό βασικό. Ποιο τι άλλο έχουμε. Λιγάκι. Για μπάσκετ έχουμε που κάτι ψιλοκινείται. Τι έγινε ρε φίλε, κάτι τίποτε γίνεται. Κάτι μία έγινε ένα παραθυράκι άνοιξε. Δηλαδή εκεί που δεν είχαμε αέρα, τίποτα, δεν είχαμε, ήμασταν έτοιμοι, έτοιμοι να μας κάνουν μαλάξεις. Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτή η τεχνική αναπνοή. Καλά το λες. Ναι, μαλάξεις κάπως λέγεται η τεχνική αυτή, κάπως με ξένα γράμματα, δεν το θυμάμαι. Μόλις ήμασταν έτοιμοι να μας κάνουν αυτή, ξαφνικά το σταματήσαν αυτό. Ναι. Πήραμε δύο ανάσες, μην πανηγυρίζουμε κιόλας. Όχι, εντάξει, βέβαια. Τι ποιος πανηγυρίζει. Ναι. Α, μπράβο. Εγώ πάντως θα με πας, θα ξεκινήσουμε από εκεί. Το ερώτημά μου παραμένει αν αυτά που μας είπε ο κύριος. Το ένα δεν έχει να κάνει με το άλλο. Για τον Α σίγμα θα μιλήσω. Ναι, ναι, ναι. Αν ισχύουν ή όχι, ακόμη δεν το ξέρω. Πέρασε ένα μήνα και πάμε όμως πρώτα από ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε από ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε από την παλίτσα. Πινελιές για το τέτοιο, γιατί πέρασε και μπροστά μας έχουμε το. Τίποτα. Απλώς θα πω ότι. Απογοήτευση μου είπες, γιατί. Τι εγώ, μου είπες τώρα, ήταν πραγματικά ένα ωραίο. Κοίταξε, ήταν της Παναγίας, έτσι. Ναι, αν λες το 3, αφού μου είπες ένα πολύ ωραίο πριν, 2 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα. Ότι αν μετά τον γκολ τι μου είπε. Εάν τυχόν, ναι, λέω, όταν μπήκε τον γκολ τη Μόλτε, εάν με έκοβε, λέω, αίμα δεν θα βγάζα. Αν σε έκοβε, θα στα δύο, από τη μέση, άμα σε κόβαμε. Αίμα δεν θα βγάζα. Τι θα έβγαινε, χυμό. Ξέρω εγώ, κίτρινο. Κίτρινο χυμό. Κίτρινο χυμό. Λοιπόν, πάμε. Θεωρώ ότι ίσω να ήταν μια από τι μεγαλύτερε αδικίε τη ποδοσφαιρική που έχω ζήσει τα τελευταία 40 χρόνια που παρακολουθώ τον Άρη. Στο Χαλάου εννοεί. Εννοείται. Λοιπόν, γιατί. Τέτοιο παιχνίδι δεν έχει ξαναματαγίνει. Το ξαναλέω ναι, καθαρά. Τέτοια ανατροπή με τέτοιο κόσμο, γιατί μου είχες γράψει. Ναι. Σε έχω διαβάσει έτσι μέσα και στο ίντερνετ το είχες ποστάρει ότι μια από τις καλύτερες κερκίδες, ας πούμε, είχες βάλει αυτή που είχε γίνει. Ναι, με τη City. Μπορώ να το τώρα μπορώ να πω εγώ ότι αυτό το πέρασε. Νομίζω ότι η κερκίδα της Μόλντε θα είναι. Θα πρέπει να μπει. Σαν φιγούρα για το οπαδικό κίνημα. Έχει, αυτό το πράγμα, έχει, το η έκρηξη του γηπέδου. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα να απαντήσω. Εγώ για μένα έτσι το έχω εκλάβει. Αν το βάλουμε σε 90 λεπτό, μπορεί να έχεις δίκιο. Ναι, αλλά για ξέρεις, το 90 λεπτό μιλάω. Συνολικά, εντάξει, τώρα δεν θα βάλουμε, πώς λέτε, ντεσιμπελόμετρα να μετρήσουμε να κάνουμε ή τη διάρκεια. Ξέρεις όμως ποια είναι η διαφορά, γιατί μου υποστάραν και άλλα παιχνίδια από κάτω οι φίλοι. Σε εκείνο το ματ με τη City είχες αντιπάλους οπαδούς. Όταν έχει αντίπαλο από. Τη Μόλντε τι είχα, ρε φίλε. Του είχαμε εκεί πέρα μέσα. Σε ποια πάνε, εντάξει, δεν είχα πάντω. Αυτοί οι βλάκε τι χειροκροτούσαν εκεί στο τέλο. Ποιου. Ήταν σε σουίτα καμιά 10 άνθρωποι, 8 άνθρωποι πόσοι ήταν. Εντάξει, με ένα πανό. Οικογενειάρχε ήταν οι άνθρωποι. Εντάξει. Όταν έχει αντίπαλο οπαδό στην έδρα σου, όποιο οπαδό και να είναι. Υπάρχει, θέλει να δείξει και παραπάνω. Να φωνάξει και να δείξει παραπάνω. Κατάλαβε. Ήταν, έπαιζε και με τη Manchester City που. Ήταν δισεκατομμυρίων ομάδα. Συμφωνώ. Με αστέρες τέτοιο. Ήσουνα Μάρτιο έπαιζε σχεδόν, Φεβρουάριο δεν το ξανακάνει. Απλώς όμως και ήταν διαφορά. Ήτανε εκείνο ειδικά μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Θεωρώ ότι φώναζε όλο το γήπεδο, όπως και φώναξε φυσικά μετά το 1-0 όλο το γήπεδο. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Ήταν συγκλονιστικό. Ναι, μετά το γκολ, μετά το πρώτο γκολ, μπορώ να πω ότι έχεις ένα δίκιο. Ναι. Έχεις ένα δίκιο. Αλλά πάμε, άστο αυτό. Ξέρεις τι θέλω. Απλώς θα το κλείσω. Ωραία. Επιγραμματικά να πω το εξής, ότι το γήπεδο ήταν. Γιατί το θεωρώ ότι πρέπει εγώ να έπαθα, μπει. Εγώ να πω, μου δίνεις τέτοιο ότι δεν περίμενα τόσο κόσμο. Να πω την αλήθεια, έτσι. 18 μετά με 20.000 κόσμο είχε. Είχε λοιπόν. 19.000 με 20.000 κόσμο. Λοιπόν. Με 3-0 και με 15.000 κόσμο. Άρα λοιπόν δεν αυτή περίμενα την ετικέτα την παίρνω και τη βάζω. Πού την βάζεις,
Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ για εξώφυλλο είναι πραγματικά ναι. το συγκεκριμένο παιχνίδι από άποψη οπαδικής στήριξης. Γιατί η διαφορά, συμφωνώ με όλα αυτά που λες για το, με τη Manchester, αλλά εκείνο ήταν πρώτο παιχνίδι. Ήταν πρώτο παιχνίδι ναι. και ήθελα να κάνω. Εδώ σωστό αυτό έκανες ανατροπή. Ναι, εδώ πήγαινε. Δηλαδή, ήταν φίλε, 15 ήσουνα στην κόλαση και ναι, πήγες στο 90 λεπτό στον παράδεισο. Μα γι' αυτό σου λέω ότι ειδικά μετά το 1-0 πίστευσε και ο κόσμος και μπήκε στο παιχνίδι, φώνασε όλο το γήπεδο πραγματικά. Τελείως. Δηλαδή εκείνο, και... εκείνο το τρίτο γκολ. Θεωρώ ότι δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου. Με τη City και με τον Μπάουκ το 2-0 ήταν, γιατί ήταν, δεν το έγραψα κιόλα. Ήταν τα δύο παιχνίδια. Τα οποία υπήρχε λοιπόν, ηχητική να βάλεις που λέμε... και τη Μόλτε τώρα. Λοιπόν, καλά, με τη Μόλτε δεν μπορεί να, να την συμπεριλάβεις πραγματικά στις κερκίδες, από τις καλύτερες κερκίδες που έχουν κάνει μέσα στο κλάνι της Γκίλης. Λοιπόν, προκρινόμασταν για το παιχνίδι. Πάμε γρήγορα. Πινελιές θέλω, γιατί τα σημαντικά είναι μπροστά μας. Λοιπόν, να πω, τελείωσε. Οκ, αποκλειστήκαμε. Τα κέρδη είναι πάρα πολλά. Είναι από αυτά που χάνεις, αλλά φεύγεις γεμάτος. Ακριβώς. Δηλαδή και αυτό φαίνεται. Θα φανεί μάλλον να το πω και στο Σάββατο. Σάββατο. Και εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ πιστεύω θα είναι ακριβώς. Που συμφωνώ μαζί σου. Ακριβώς θα είναι. Μία ή άλλη. Ακριβώς. Θα δούμε την ίδια εικόνα. Και περισσότερο μπορεί. Και ίσως και γιατί να σου πω και το εξής, ότι εκεί ήταν 15 Αύγουστος. Πολλοί γιορτάζανε, πολλοί ήταν διακοπές. Εδώ πλέον όχι, το Σάββατο εγώ... θα έχουν γυρίσει οι πάντες. Καλά, οι πάντες όχι, αλλά πάντων. Εγώ πραγματικά δεν περιμένω τόσο κόσμο. Πιο πολύ λόγω του σκορ. Ο 15 Αύγουστος ήταν και αυτό μια αιτία στο να μην έρθει τόσο πολύ, αλλά λόγω του σκορ πιο πολύ. 3-0, σου λέει, άσε μου, εντάξει. Εγώ φίλε να σου πω την αλήθεια. Εγώ να σου πω την αλήθεια μέχρι 15 Αύγουστο. Επειδή γιορτάζαμε. Έτσι. Τι έκανε. Γιόρταζε η σύζυγος, έτσι. Εσύ δεν, λοιπόν, δεν γιόρταζε. Γιόρταζε η σύζυγος, εγώ την άφησα και έλεγα. Ήμασταν, ευχαριστώ πολύ, ήμασταν στην Καλκιδική. Από εκεί έφυγα. Δηλαδή του χαιρέτησε 7 η ώρα. Α, είναι αυτή η γυναίκα. Του είπα γεια σα. Η Μαρία. Η Μαρία. Την είδα με τα γυαλιά οξυγονοκόλληση που ήταν. Δεν ξέρω, γυαλιά οξυγονοκόλληση δεν φοράει. Όχι. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, Σάββατο. Πάμε Σάββατο. Εκεί είναι. Ξεκινάει πλέον το πρωτάθλημα. Έτσι. Έχουμε παιχνίδι... Έχουμε θεματάκια βέβαια. Έτσι, εγώ βέβαια, γι' αυτό σε έφερα εδώ πέρα. Εγώ έχω πει την άποψή μου. Εδώ είμαστε να την αναλύσουμε και περισσότερο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το Σάββατο πραγματικά ξεκινάει το πρωτάθλημα και πρόσεξε, πρέπει να ξεκινήσουμε, ειδικά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, νικηφόρα. Έτσι, δηλαδή δεν έτσι υπάρχει. Πιστεύω. Δηλαδή. Είναι τα παιχνίδια που όταν λέμε βγήκε το πρόγραμμα, λες εδώ θα πάρω τρεις και εδώ θα πάρω τρεις. Έτσι. Έτσι. Είναι match win. Τελείως. Ναι, δεν έχει το παιχνίδι δεν του Σαββάτου. Βέβαια, να πω, εύχομαι δηλαδή να μην ισχύει γι' αυτό για το προπονητικό team και για την ομάδα. Ποιο, okay. Εμείς, σαν φίλαθλοι, το έχουμε ήδη προσπεράσει αυτό. Ποιο? Για το match με τον Όφη. Δηλαδή... Κακός, ο κόσμος. Ναι. Γιατί δεν ξέρω. Εγώ αυτά που βλέπω τις αναρτήσεις και τα λοιπά. Α, βλέπεις αναρτήσεις. Ναι. Όχι, εγώ δεν μιλάνε έχω... για εύκολο παιχνίδι και εντάξει, είναι πρεμιέρα. Ο Άρης δεν μπορεί να πει εύκολο παιχνίδι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ο Άρης δεν μπορεί να πει εύκολο παιχνίδι. Δεν μπορεί να πει εύκολο παιχνίδι ανεξαρτήτου αγωνιστικής του κατάστασης, γιατί δεν έχει τα εργαλεία, τα εξωαγωνιστικά. Έτσι. Δεν τα έχει αυτά. Αν τα έχει, θα σου μπορούσε να ακριβώς. Άρα λοιπόν, επειδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε, θα πρέπει. Όλος ο κόσμος, αυτός ο οποίος θα είναι γήπεδο και θα είναι πάρα πολλοί, εγώ πιστεύω. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξει την ομάδα από το πρώτο στο 90. Δηλαδή, αλλά Μόλτε λες εσύ. Αν δεν είναι Μόλτε, να είναι μία ταχύτητα ωραία. Κάτω. Τελείως. Δεν είναι παιδική χαρά το μάτσο Σαββάτου. Είναι πολύ σοβαρό παιχνίδι. Και ειδικά με αυτή την ομάδα. Παίρνεις τα τρία πονταλάκια και ξεκινάς με τρία πονταλάκια στον πίνακα. Και όλα πάνε καλά. Ειδικά με αυτή την ομάδα που όπως είδαμε και πέρσι, πραγματικά το ότι παίζει αυτή τη στιγμή στην Αλφα Εθνική είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Σκάνδαλο, σκανδαλάρα που μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Σκάνδαλο, δεν ξέρω πώς να το πω, υπερθετικό βαθμό. Ειδικά και αυτή η ομάδα που διαχρονικά δεν ήταν και δεν είναι κακό αυτό. Φύλλα προσκυμένη στον Άρη. Δηλαδή πάντα και γενικά και σου υποβασμού στο Άρη έπαιξε. Έμεσο ή άμεσο είχε λόγο και στους... Είναι τυχαίο που δεν μπορεί να βρει τηλεοπτικό γι' αυτό. Εντάξει, αυτό είναι δική τους τέτοιο, δικό τους πρόβλημα ή όχι. Εγώ λέω ότι διαχρονικά είναι μια ομάδα που τουλάχιστον εμένα δεν μου κάθεται, δεν έχουμε τίποτα με την Κρήτη προς Θεού, ούτε με τον κόσμο του Όφη. Λέω για την ομάδα, είναι μια ομάδα, μας φαίνει κόμπο στο στομάχιο. Πρέπει αυτή την ομάδα να έρθει και να φάει τρία τεμάχια τουλάχιστον την... Το Σάββατο να ξεκινήσουμε έτσι γάλα και να γίνουν και εκδρομές για τον Βόλο. Για τον Βόλο. Έχει ωραία, και εκείνο Σάββατο, έτσι. Και αυτό Σάββατο 9.30. Αυτό ναι. Δεν είναι 9.30. 9.30 τελειώνει 11 και 20, 12 παρά.
Πρέπει να γυρίσει, πρέπει να κάτσει κάπου το και στην παραλία. Έλα, του Μόλτε. Με τη Μόλτε Ρεζάχο η ώρα 12.30 φύγαμε από το γήπεδο. Ναι. Και εγώ έφτασα η ώρα 2.30. Ναι, ρε, δεν ήμουν στο Βόλο όμως. Στο σπίτι μου ήταν 5 χιλιόμετρα ήταν από το τέτοιο. Εσύ πήγε στην Καλκιδική μπάνια, ρε. Αυτό σκέφτηκες τώρα. Αυτό σκέφτηκα. Πώς θα γυρίσει από το Βόλο. Πώς θα γυρίσω, ρε. Αν πάω. Έχω να πάω από Φαντάρο στο Βόλο. Τι να πω. Σάββατο είναι, ρε, την Κυριακή δεν δουλεύει. Θα κοιμηθεί. Ναι, ναι. Άδεια θα έχω. Άδεια θα έχω. Αδειοχώ. 30 του μηνό παίρνω. Πού θα πα. Νεάπολη, Εύωσμο, Μενεμένη. Για θάλασσα αποκλείεται. Τι θέλει, μωρέ, τι πάει. Άμα την αποξηράνε. Τι είστε εσεί όλοι με τη θάλασσα, δεν κουστάρω, ρε φίλε. Άμα την αποξηράνε. Ούτε θάλασσα κουστάρω, ούτε βουνό, ούτε κάμπικ, τίποτα. Ναι. Πολύ γουστάρω. Ωραία, θα ήταν. Την αποξηρέναν, μια χαρά θα ήταν. Μια χαρά εδώ. Πουρε, τι γέλιο έχετε. Μπάνιο μέχρι 30 χιλιόμετρα εδώ στον Άγιο Παύλο εκεί. τι. Είσαι μεγάλο καρτό. Κανένα Λεωμάρ μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Άντε προχώρα, πάμε εδώ, έχουν σοβαρά πράγματα για τα μπάνια μα, λε. Είσαι ένα βαγωσώστης. Να επανέλθουμε. Πάμε. Λοιπόν ότι το Σάββατο θα είμαστε. Εμείς θα είμαστε. Η ομάδα πρέπει να είναι. Κανονικά. Εμείς άστε θα είμαστε. Έχουμε προβλήματα. Εμείς ό,τι και να είμαστε, η ομάδα πώς θα είναι, είναι το σημαντικό. Έτσι. Συμφωνώ. Αν η ομάδα είναι, για να σου δώσω πάσα και να περάσουμε. Δεν ξέρω πόσο τις εκατό να πω. 60% από αυτό που ήταν με τη Μόλντε, πιστεύω θα κερδίσουμε. Έτσι. Πρέπει να δουν, να βλέπουν. Εγώ αυτό ήταν το σχόλιο μου. Δηλαδή παίζουμε 26 μάτς, έτσι. Και άλλα 10 τα play-off ή play-out, play-off θέλω να πιστεύω, 36. 36. Και αν φτάσουμε, λέμε, μέχρι τελικό 43 μάτς. Τελείωσε η Ευρώπη. 43 είναι το maximum που μπορούμε να παίξουμε, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, 43 μάτς, αν από αυτά 43 μάτς είπα, κάνουμε 10-15 σαν και αυτό που κάναμε με τη Μόλτε, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έτσι. Για, είπα ακριβώς σαν τη Μόλτε, ναι, έτσι. Ναι. Στα αν κάνουμε... Ναι, ναι, παίζει ρόλο που θα τα κάνει. Μπορεί να γίνει και σε ντέρμπι μια τέτοια απόδοση. Έτσι. Το λοιπόν, με την ΑΕΚ κάνουν... Ναι, αυτό ήταν. Το καλύτερο μα το Άρη πιστεύω πέρσι ήταν το Άρη ΑΕΚ. Και το δεύτερο ήταν μέσα στην Τούμπα. Θεωρώ. Συμφώνω. Από πλευρά απόδοση. Μπορεί να μην είχαμε τι ευκαιρίε, αλλά το πάθο το τρέξαμε, πιστεύω. Στην Τούμπα μπορεί να τρέξαμε αυτό που μετράνε και τα χιλιόμετρα πιο πολύ από όλα τα μάτια στο πρωτάθλημα. Συμφωνώ. Λοιπόν, άρα αν κάνουμε 10 με 15, 12 μάτσα από τα 43, σαν και αυτό. Είναι 12 νίκες ήδη. Αν κάνουμε 20 θα πάρουμε πρωτάθλημα. Ε? Αν κάνουμε 20 θα πάρουμε πρωτάθλημα. Αν κάνουμε 20 ρε φίλε, εντάξει, τώρα δύσκολα είναι αυτά. Δεν μπορεί να πιάσει τέτοια απόδοση σε τόσο μέσα, σε τόσο πολλά μάτς. Θεωρώ. Μακάρι να γίνει. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάμε. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά για το παιχνίδι του Σάββατο. Πάμε στα θέματα. Λοιπόν, Διαμαντό. Εκεί, εδώ, και, τι, τι. Έχουμε θέμα. Τι θέμα έχουμε. Εντάξει, δεν ξέρω εσύ πώς το είδες. Ωραία. Εγώ είπα να πω για να σου δώσω την ασίστ να ξεκινήσεις. Αυτά που θες να πεις και εγώ να σχολιάσω, γιατί τα λέγαμε εδώ όταν ήταν συνέντευξη, εμείς τα ψιλοσχολιάζαμε πριν, κάναμε προπόνηση. Λοιπόν, εγώ θεωρώ, λέω, το σχόλιο μου ήταν ότι όπως και με τον Ματέο Γκαρσία, που δεν ήταν δικός μας παίκτης, έτσι, θεωρώ, δεν τις θεωρώ εγώ απώλειες τέτοιου είδους, δηλαδή και του Διαμαντόπουλου δεν τη θεωρώ απώλεια. Για μένα, έτσι, για τη δική μου οπτική γωνία, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Διαμαντόπουλο, γιατί όσο ήταν στον Άρη. Η δουλειά του από μένα, αν θες να τη βαθμολογήσω στο τέλος, θεωρώ ότι έχει θετικό πρόσημο. Εντάξει. Θετικό πρόσημο. Άρα τον ευχαριστούμε για αυτά που πρόσφερε. Ευελπιστούμε, αν δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, να ξανασυναρθούμε και στο μέλλον. Τα κλασικά πρέπει να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, γενικά οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να φεύγουν φίλοι από το σύλλογο. Αυτό δεν το κάναμε πάντα. Ποτέ, αυτό δεν σημαίνει, δεν το κάναμε, αυτό δεν σημαίνει, γιατί αυτό ακριβώς ήταν το σχολείο μου χθες, ότι όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες. Έτσι, ναι, γιατί ναι. Κάποιοι δεν φεύγουν, όχι μόνο από εμάς, από όλες τις ομάδες με τον καλύτερο τρόπο. Τι σημαίνει ότι πάντα εμείς πρέπει να με ευχαριστούμε και. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Ό,τι βλέπω, σφυρίζω. Αυτό που λέω και για τα σχόλιά μου, έτσι πρέπει να είναι και η ΠΑΕ για μένα. Αυτό. Λοιπόν, να πω να κάνω. Εσύ πάμε να το εμβαθύνουμε περισσότερο και να σχολιάζουμε μαζί. Καταρχήν να πω δύο λόγια για τον κύριο Διαμαντόπουλο. Ναι. Θεωρώ κύριο, πραγματικά. Έτσι με φάνηκε. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ το σύλλογο. Ναι. Από την άφηξή του, αν και υπήρχε ένα διάστημα με μια προστριβή με τον προηγούμενο προπονητή, έτσι, τον Ερέρα, όπου και τελικά απομακρύνοντας τον Ερέρα δικαιώθηκε, φάνηκε δηλαδή ότι έπρεπε να απομακρυνθεί, αν και εγώ ήμουν υποστηρικτής του Ερέρα, το λέω ναι, εδώ, έτσι, ναι. Γιατί μου αρέσει βασικά το μότο ότι πρέπει ένας προπονητής να τον αφήνεις να δουλέψει, έτσι, ναι. Λοιπόν. Μόνο σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ο κύριος Διαμαντόπουλος, λοιπόν, σαν τεχνικός διευθυντής του Άρη, ήταν πάρα πολύ πετυχημένος.
Γιατί δεν θα πω μόνο για τις μεταγραφές, Ζάχο. Θα πω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα είναι αυτό που το οποίο είπες εσύ. Δηλαδή και στις αποδεσμεύσεις, δηλαδή ποδοσφαιριστών βοήθησε γενικά... που είχαν συμβόλαιο με τον Άρη. Στις διαπραγματεύσεις, ναι. Ακριβώς. Και έκανε να φύγανε σαν φίλοι. Αυτό είναι σωστό. Και όχι μόνο αυτό. Σωστό. Είπαν ότι όποτε με χρειαστεί η ομάδα. Ναι. Εμείς θα είμαστε εδώ. Ναι. Αυτό, αυτό είναι τέχνη του τεχνικού ακριβώς. Διευθυντή. Ναι. Αυτό δηλαδή είναι πολύ αυτό μεγάλη επιτυχία. Αυτό δεν το είχα παραβλέψει, έχεις δίκιο σε αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι σημαντικό. Αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Τι θέλω να πω το εξής. Εκεί έχεις γράψει 3 κιλά. Ο κύριος Διαμαντόπουλος, ή ο εκάστοτε κύριος Διαμαντόπουλος, ναι. Ο τεχνικός διευθυντής θα το πω εγώ. Ναι. Όταν προσλαμβάνεται σε ένα σύλλογο, τον προσλαμβάνουν για ορισμένα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι του ρητού. Ότι παίρνω έναν τεχνικό διευθυντή για να κτίσω μία περίοδο 3 με 5 ετών σε μία ομάδα για να φανούν οι κόποι μου, έτσι. Ναι. Αυτός, από εκεί και μετά, από τη στιγμή που προσλαμβάνεται, όπως προσελήφθη στον Άρη, αρχίζει και φέρνει τα δικά του πιόνια για να μπορέσουν να κουμπώσει πάνω στο ταμπλό, έτσι, να παίξει πάνω στο τερέν η ομάδα. Τι θέλω να πω. Ξεκίνησε με τον προπονητή, έφερε τον κύριο Παντελίδη. Και από εκεί και μετά, αφού για ένα διάστημα το οποίο είχε παιχτεί ο σχηματισμός μέσα στο γήπεδο του κυρίου Ερέρα, σιγά σιγά άρχισε να βάζει το δικό του αποτύπωμα. Τι θέλω να πω. Είπε, αρχής γενομένης από το τέλος της περσινής χρονιάς και αρχής της φετινής, ότι θα αλλάξει και ο σχηματισμός, ο τρόπος μάλλον παιχνιδιού του Άρη. Το 4-2-3-1 θα το παραγωνίσουμε σιγά σιγά και θα πάμε στο 4-3-3. Το είχαμε πει στην αρχή της σεζόν. Έτσι έβγαινε. Και πάνω, γιατί το λέω αυτό. Γιατί οι ποδοσφαιριστές που παίρνεις, Ζάχο, όταν θα παίξεις, τους παίρνεις για να κουμπώσουν επάνω σε έναν τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή η ομάδα εφαρμόζει έναν τρόπο παιχνιδιού μέσα στο γήπεδο, άρα τα κατάλληλα πρόσωπα που πρέπει να επανδρώσουν αυτό το σύστημα, αυτούς φέρνεις. Που ότι αυτό... φαίνεται το 4-3-3 δεν πήραμε τα κατάλληλα εργαλεία λοιπόν, όμως. Αυτή τη στιγμή φαίνεται, γιατί ακόμα δεν το έχει παίξει, το παίξαμε περίπου για ένα 20 λεπτό προς το τέλος, ναι. Με την Λάρνακα, έτσι, στη Λάρνακα μάλλον. Και όλο το παιχνίδι το πρώτο στο Μόλντε και αποδείχτηκε ότι δεν μας βγήκε. Όμως, τι θέλω να πω. Είχαν πει το καλοκαίρι ότι εμείς και στη στραβή και στην άσχημη θα το στηρίξουμε. Όπως βλέπεις δεν γίνεται. Από ό,τι φάνηκε δεν στηρίζει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά στην Αγγλία, στην Ισπανία, δεν ξέρω, στην Γαλλία προφανώς, Ιταλία, Ελλάδα και ειδικά σε ομάδα με 50 χρόνια τίτλο, πες τους γιοκ. Ναι. Έτσι εκεί, λέω εγώ. Εκεί βασικά ήταν και το ναι βέβαια του κύριου Παντελίδη. Ναι. Εδώ τώρα... Άμα επέμενε στο 4-3-3, το πες και στο Χαριλάου. Ναι, όχι, και, και τώρα αποκλείσει. Γιατί έγινε. Ναι. Θα τον έλεγα τίποτα, το πες και στο Χαριλάου. Φάνηκε. Ναι. Λοιπόν, θα προλάβαινε να κάνει κιχ. Καταρχήν θέλω να πω 2 πράγματα ναι. Για τον τρόπο που έφυγε. Αυτό το για προσωπικούς λόγους. Έλα, πάμε λίγο και πέρα. Ναι. Όχι. Λέω, θα πάμε 5 λεπτά για να κάνουμε το διάλειμμα μαζί λοιπόν, και τα δύο. Αυτό το για προσωπικούς λόγους, ναι. Σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Αυτά δεν μπορούμε να διαβάζουμε μυαλά. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε μυαλά. Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του καθένα και τι ακριβώς συνέβη στην προσωπική σχέση. Αλλά απλώς θέλω να πω το εξής. Ότι αυτά τα οποία διάβασα, ότι οι λόγοι οι δύο, ότι είναι ο ένας, ας πούμε, ότι είναι ότι δεν οργανώθηκε το κομμάτι αυτό το οποίο τον αφορά. Από άποψη ΠΑΕ Άρης. Mm-hmm. Δηλαδή είχε θέσει βασικά ήταν μια deadline, ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν τηρήθηκε. Προφανώς κάτι τέτοιο συνέβη. Ναι. Και μάλιστα το αποκορύφωμα προφανώς θα ήταν το ταξίδι, ας πούμε, στο Μόλντε. Όπου ναι. Εκεί υπήρχαν στάσεις με τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα πήγε εκεί. Mm-hmm. Ένας ήταν αυτό. Και το δεύτερο ήταν βασικά το οικονομικό που ακούω. Mm-hmm. Ότι μήπως, ας πούμε, μπήκαμε σε μια. Σε ένα παράλληλο σύμπαν και αρχίσουν τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Εγώ το πιστεύω μου είναι ότι δεν είναι έτσι. Γιατί. Εάν ήταν έτσι, δεν θα επιχειρούσαμε να πάρουμε το Ματέο με 1,5 εκατομμύριο και ούτε θα κάναμε τη μεταγραφή Ματσίνη. Ναι. Η οποία μεταγραφή Ματσίνη. Και εγώ το είπα, όπως θεωρώ... το συζητήσαμε και μεταξύ μας. Εγώ 2 φορές το σχολείο. Για μένα το θεωρώ... είναι άκερη. Όχι, άκερη. Είναι άκερη, Ζάχο. Και καλός παίκτης να μας βγει, θεωρώ ότι εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Εκτός αν το πάρουν αυτό που θεωρούσαν στο Ματέο, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής. Ο οποίος θα εξελιχθεί και να το πουλήσουμε. Όχι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Ένα λεπτό. Το Ματέο έχουμε δείγμα, όπως λες και εσύ, θα πάρω τη δικιά σου λέξη, αποτύπωμα του Ματέο έχουμε, ξέρουμε
το αν είναι καλός ή όχι. Εδώ και το διακινδυνεύουμε αυτό, γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι και καλύτερος, ναι. Μπορεί να μην είναι. Το Ματέο ξέρουμε. Ξέρα. Ότι είναι και λες ότι θα με παίξει, θα βγω και του χρόνου Ευρώπη, εδώ θα παίξω ο τέτοιο και θα τον πουλήσω 3 εκατομμύρια. Δεν σου κάνω τρελό. Ένα τον πήρα. Θα τον δώσω 2, 2,5. Θα βγάλω και κάτι, θα μου παίξει και ένα χρόνο. Εδώ πρώτον. Και δεν ξέρουμε την αξία του Μαντσίνη. Μπορεί να είναι και καλύτερος, μπορεί να είναι και χειρότερος. Και δεύτερον, εκεί έχουμε 5 με 6 παίκτες. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ενώ έχουμε πρόβλημα σε άλλη θέση, για μένα στο αμυντικό χαφ, και δεν βλέπω κίνηση. Δεν ξέρω και αν θα γίνει βασικά. Γιατί άκουγα εκείνον της Λίντς τον, πώς λεγόταν, τον αμυντικό μέσο, τον έγχρωμο, τον μαύρο, και πάγωσαν τα πράγματα. Δεν υπήρχε καμία επαφή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ενώ φαινόταν ότι ήταν πολύ κοντά, ξέρω, μέχρι πριν 10 μέρες. Το θέμα πάντως είναι, Ζάχο, ότι για μένα χρειάζεται αμυντικό χαφ. Για μένα το μόνο πράγμα που χρειάζεται η ομάδα είναι ένας αριστερός μπακ. Δεύτερος. Καλά, αριστερός μπακ δεν ξέρω αυτό. Τι έγινε. Ο άνθρωπος λέει, υπογράφω από στιγμή, δεν ξέρω αν ανακοινώνω. Αν δεν ανακοινωθεί, εγώ. Καλά, σίγουρα. Αλλά εκεί υπάρχει, ήρθε κιόλας εδώ, έκανε. Αυτό είναι. Για αμυντικό. Για μένα έπρεπε να είχαν κλείσει μεταγραφές. Ναι. Εντάξει, φίλε, δεν έκλεισαν. Νομίζω ότι έχει τα προσόντα αυτή η ομάδα και χωρίς Μαντσίνη, έτσι, μαζί με Ντεμπόκο. Μα σου είπα. Λοιπόν, να προχωρήσει, να φτάσει στον Δεκέμβρη και θεωρώ ότι θα είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα με κλειστά μάτια αυτή η ομάδα. Έτσι πώς πάει. Δηλαδή, αυτό το οποίο έδειξε. Άμα δείξει αυτά που μπορεί στο γήπεδο, και εγώ το θεωρώ έτσι. Αυτό. Άρα λοιπόν, έπρεπε να είχαν κάνει ένα stand-by στις μεταγραφές. Όχι, κλείσε με αυτή τη σκέψη. Θα πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε και βάλουμε και τον κόσμο. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, έπρεπε να βάλουν μια ανωτελεία εκεί, να το κλείσουν και να πάμε με αυτή την ομάδα την οποία έχουμε ως τώρα. Ωραία. Σταματάω λοιπόν, εδώ και το παρακολουθώ. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τις δικές μας σκέψεις, στα δικά μας σχόλια. Θα μπείτε και εσείς όποιοι θέλετε φυσικά στην παρέα μας τηλεφωνώντας το 2310-287-38. Επαναλαμβάνω, 2310-287-38. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Στρέψαμε στο Λίμπερο, βρισκόμαστε στους 107,4, ράδιο Μαρμίτα και τρινόμαυρη εκδοχή της εκπομπής σήμερα. Αύριο είναι το Μάτς του ΠΑΟΚ, δεν θα είμαστε εδώ λογικά, έτσι. Ρεπούδια αύριο. Λοιπόν. Συνεχίζουμε αυτά που λέμε. Αν θέλει κάποιος φίλος να σχολιάσει κάτι από αυτά που ήδη είπαμε, 2310-287-38, και εμείς θα συνεχίζουμε να φλιαρούμε εδώ. Αν έχουμε εδώ, είμαστε. 2310-287-38, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Να πούμε ότι επειδή το ψάξαμε, ζήτησα και την βοήθεια του Νίκου Παπαδόπουλου. Αυτός ο Μανούχος ήταν αυτός που ήταν στο Άρης Λαμία στο 1-0 πέρσι. Με τον τραυματισμό του. Εγώ θυμόμουν αυτό της Β' Εθνικής, αλλά δεν ήταν. Όχι, Καλογερόπουλος, το είπα. Ήταν Καλογερόπουλος, ήταν αυτός ο οποίος ήταν διαιτητής στο τραυματισμό τώρα και το βλέπαμε μάλιστα του Μπρούνο Γκάμα, που τον πατάει το πόδι και του ρίχνει μια γονατιά από πίσω, κολλάει και το πόδι και έτσι τραυματίστηκε και δεν έδειξε ούτε παρατήρηση, δεν τον έκανε. Τίποτα. Ούτε παρατήρηση. Κόκκινη ήταν αυτό. Ούτε παρατήρηση τον έκανε. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ο Μανούχος. Ο Μανούχος. Αυτός. Πιστεύεις και μια... τζίλος στο ΒΑΡ θα είναι. Αυτό... Γιατί θα έχουμε έναρξη ΒΑΡ, έτσι. Μια παρένθεση. Έναρξη ΒΑΡ. Πώς το βλέπεις. Θετικό είναι, εντάξει, ρε φίλε. Αλλά βέβαια παίζει πάντα ρόλο. Κοίτα. Το ΒΑΡ δεν μπορεί να λύσει 100% όλες τις περιπτώσεις. Θα υπάρχουν πάντα αυτές οι περιπτώσεις που θα είναι πάντα στην κρίση του διαιτή. Βέβαια με αυτό τη. Ναι, θα πάρουμε το φίλο. Λιγοστεύουν αυτές. Αν ήταν 10, τώρα θα είναι 2. Αλλά πάντα θα υπάρχουν αυτές. Υπάρχουν πάντως. Ή στον διαιτητή ή στον διαιτητών του ΒΑΡ. Γιατί σε κάποια στιγμή, όπως βλέπουμε και στα παιχνίδια του Champions League ή στο Copa America που βλέπαμε ή Mundial, είναι υποχρεωμένος αυτοί που είναι στο booth να του πούνε ότι κάτι γίνεται. Ναι. Όταν είναι ξεκάθαρο, του λένε χέρι, ας πούμε. Έτσι. Δεν το είδες. Όταν είναι όμως κάτι που είναι στο τέτοιο, του λένε εδώ και πάνε δέσου κι εσύ. Όταν δεν είναι ξεκάθαρο. Οπότε πάντα θα υπάρχει κρίση του διαιτητή που λέμε. Ωραία. Απλά ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις και αυτό είναι θετικό νομίζω. Λοιπόν, πάμε στον φίλο να ακούσουμε και εμείς θα συνεχίσουμε. Έχουμε να πούμε κι άλλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Τι γίνεται. Νάτος. Θόδωρος. Θόδωρος. Έλα, Ρεμπούθ. Έλα, τι γίνεται, καλά. Και τον πόστομα, τον κύριο Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα και στο Γιάννη. Είναι αυτός με τις αναλύσεις ο προπονητής από την Γερμανία. Πάμε. Είναι μπαλαδόφας ο Θόδωρος και μ' άρεσε. Κοίταξε. Ναι. Πρώτα να πω, δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Δεν ναι, έτσι. Τις προηγούμενες μέρες. Τα συλληπιτήρια στον Κουκ, έτσι. Για το, ναι, όντως. Όντως. Και εμείς δεν προλάβαμε να το πούμε πραγματικά. Και εδώ με τον Τάσο. Έτσι, όπως το λες.
Γιατί κάποια παιδιά δεν είναι να τα ξεχνάς. Δεν έχει χρώμα και ομάδα και τα λοιπά. Είναι κάποιοι άνθρωποι που... Εγώ που είμαι και λίγο μεγαλύτερος και τον έζησα τον Κούκα σε αρκετές εκδρομές, έτσι. Είχα την τύχη να είμαι σε αρκετές εκδρομές μαζί του. Δεν τον ήξερα προσωπικά, δεν θέλω να λέω βλακίες, αλλά από τις εκδρομές, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για ένα άτομο που πραγματικά είχε, που ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος, αλλά είχε και τρομερό χιούμορ, ρε φίλε. Δηλαδή, ήθελες να είσαι στο λεωφορείο με τον Κουκ. Να κάνεις χαβά. Ήθελες να είσαι στο λεωφορείο, ειδικά εκείνη η εκδρομή στο Split, για όσοι ήταν ένα λεωφορείο που ήμασταν στο Split, τελείωσε το μάτς του Άρης Πανιώνιος. Αποκλειστήκαμε στο κύπελλο, είχαμε χάσει 3-0 και παίξαμε 2-0, κερδίσαμε εδώ. Και αμέσως μετά ξεκινήσαμε ένα λεωφορείο για Split. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και η καλύτερη εκδρομή που έχω πάει. Ένα λεωφορείο και με τον Κουκ μέσα, τρομερή εκδρομή. Τρομερό γέλιο και τρομερές καταστάσεις ζήσαμε στο λεωφορείο. Λοιπόν, τι να πω, καλό παράδεισο. Έτσι. Και σίγουρα σε κάτι τέτοια πάντα θα το λέω, η δική του είναι αυτή που τον... Πέρα από τον λέγαν γέρο, έφυγε πολύ νέος. Ναι, έτσι, ναι, 55 ναι, ναι. Γέρο σε σχέση με την πιτσιρικαρία που είναι στους συνδέσμους. Έτσι, ακριβώς. Έλα ρε, πάμε. Θέλω να μου πεις λίγο ένα με πινελιές, γιατί είσαι τέτοιο, για το Άρης Μόλντε. Για το Άρης Μόλντε, καταρχήν... Αν το είδες βέβαια, έτσι. Παιχνιδάρο Άρης, ναι. Βασικά έβγαλε πολύ ψυχή στο γήπεδο. Έβγαλε ψυχή όντως. Δηλαδή έβλεπες μια ομάδα που το πίστεψε, γιατί ήταν πολύ δύσκολο μετά το 3-0 στην πλάτη σου, ό,τι και να λέμε. Ναι. Καλά τη λέγαμε όλοι, ένα γρήγορο γκολ, τα κλισέ και τα λοιπά, αλλά ναι. Δικαιώθηκα για το center back σου που σου λέω ότι ευτυχώς και δεν έπαιξε ο Βέλες. Αν έπαιξε ο Βέλες δεν θα έχεις αυτή την απόδοση, θα τρώγες γκολ πιστεύω. Ναι, ήταν, έκανε το παιχνίδι της ζωής του ο Δελιζής, έτσι, πιστεύω. Ο Δελιζής, φίλε, επειδή τον έχετε παρεξηγήσει, ένα παιδί, εγώ γενικά το συμπαθώ πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσουν οι μαχητές, είναι ένα παιδί έτσι. Που μπορούσε να παίξει 4-5 και παίζει για 8 συνέχεια. Έτσι. Γι' αυτό γιατί έχει πάντα καλές τοποθετήσεις στο γήπεδο. Οι τοποθετήσεις του είναι δυνατό παιδί, δεν είναι αργό, γιατί ακούω πολλές φορές ότι πολλοί το χαρακτηρίζουν αργό, είναι λάθος. Και ενώ έχει και πρόβλημα με την όρασή του, ναι, έτσι. Παρόλα αυτά δεν το έχει δείξει ποτέ, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω δει ποτέ μες στο γήπεδο. Δηλαδή να του φύγει φάση, κεφαλιά, να του φύγει αντίπαλο στην πλάτη, βέβαια, που είναι πολύ δύσκολο για αμυντικό να μην έχει περιφερειακή όραση καλή και να μην σου φεύγει αντίπαλο. Βέβαια, δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς, έτσι, αυτό δεν μειώνει σε τίποτα. Την απόδοσή του στο γκολ είναι και δική. Το θέμα της ναι. περιφερειακής όρασης. Δηλαδή στις 130 μοίρες και στις δύο πλευρές δεν έχεις την ίδια όραση, την ίδια απόδοση. Είναι ναι. αυτό το δύσκολο κομμάτι του να καταλαβαίνεις ποιος κινείται στο χώρο ενδόμηκα. Ναι, ναι, ναι. Είναι οι άλλοι δύο ήταν ένα βήμα πίσω όντως. Κάνει τη διαφορά και αυτό το παιδί πραγματικά, παιδιά, τι να σου πω, εγώ του δίνω ρέστα. Όχι, όχι, ήταν άξιο συγχαρητήριο, τι να πούμε. Έκανε το παιχνίδι της ζωής του και μπροστά και πίσω, έτσι. Και μπροστά εντάξει, και πίσω. Από εκεί και πέρα η ομάδα έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Εντάξει, τώρα για λάθη λίγα είναι να πούμε. Γιατί βγήκε σωστά η ομάδα, έκανε τις φάσεις. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είχε ευκαιρία να το πάρει και το πολλές φάσεις κιόλας. Έτσι. Πολλές, ακριβώς. Δηλαδή εδώ τώρα δοκάρει και μέσα ήρωας, δοκάρει και έξω, έτσι. Δεν είναι ήρωας. Εδώ δεν μπορώ να πω ότι δεν έπαιξε καλά η ομάδα. Πλήρωσε φυσικά τον κακό της. Όχι κακό τερματοφυλάκα από πέρσι, ήταν καλύτερος ο Κουέστα. Φέτος έχει μια πτώση γενικά. Ναι, δίκιο έχεις. Τους τελευταίους δύο μήνες δηλαδή... και το φετινό πρωτάθλημα το δείχνει. Ίσως το ότι δεν έχει συναγωνισμό, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα κλισέκι αυτό. Δεν ξέρω αν. Αλλάξε και τον προπονητή τερματοφυλάκο. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν, κατά πόσο ήταν καλύτερος ο προηγούμενος κτλ. Α, δεν τους ξέρω, ούτε ξέρω για τον. Για τον κύριο Ράντο, δηλαδή. Ο Ράντος έφυγε ο προηγούμενος. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο παίζει. Μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά παντός ενώ ο Άρης παραδοσιακά είχε καλούς τερματοφυλάκες. Κατεργιανάκηδες, ναι. ξέρω εγώ, είχε πάντα δηλαδή στο από παλιά, από παλιά. Ήταν... Χριστίδη, Γκουιντάρ, Κατεργιανάκη, όπως λες. Πήγα εγώ πιο παλιά, εντάξει. Πολύ παλιά. Λοιπόν. Πολύ παλιά, αλλά εντάξει. Γενικά την πλήρωσε και σε κρύο σημείο, γιατί εγώ νομίζω ότι έτσι πως πήγαινε το παιχνίδι, έδειχνε ότι θα το πάρει ο Άρης. Δύσκολα, εύκολα. Δηλαδή πίστευα ότι θα το κάνει. Το επόμενο γκολ θα έμπαινε στην πλευρά. Εγώ το θεωρούσα ότι ήταν κατηφόρα το γήπεδο. Φάνηκε. Και πώς δεν μπήκε αυτό το τέταρτο γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή είναι. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης δηλαδή. Φάνηκε αυτό που λες. Που εγώ πίστευα ότι θα τα έχουμε ψιλοπαρατήσει και που χάσαμε τρία μάτια. Δηλαδή τρία μάτια. Ακριβώς. Εκεί είναι. Άμα γινόταν το 4-0 θα τελείωνε και το παιχνίδι. Μετά, εντάξει, εγώ μένω στην κεφαλιά του Ιντέγε που την βγάζει στο 87 με μπλοζόν έτσι. Είναι κεφαλιά, σούτ είναι. Σούτ είναι.
Που γυρίζει το σώμα και από τη μία γωνία τη στέλνει στην άλλη. Και το βγάζει. Αυτό πιστεύω και έκανε και το παιχνίδι. Καλά, εντάξει. Αν έμενε εκείνο ήταν 4-0. Άμα έμενε 4-0, 3 λεπτά έμενα. Εντάξει, αυτό έλειπε. Τελείωνε το πανηγύριο. Λοιπόν, για αύριο πες μας για την ομάδα σου. Όχι, για να κλείσω για τον Άρη. Α, για τον απλά Άρη. Πληρώνει και την ανυπαρξία του Ιντέγε, κακό σέντερφορ. Γιατί έβαλε και τον δεύτερο σέντερφορ μέσα, γενικά δεν παίρνει. Γιουνές, ναι. Αν έπαιρνε δηλαδή από το σέντερφορ το ότι παίρνει από τον Τικινή, θα ήσουν ένα σκαλί πάνω. Και φυσικά λείπει και ο Μπρούνο Γκάμα εκεί στα έξτρα. Ευελπιστούμε αυτό που λε, περιμένουμε τον. Γιατί εντάξει, έχει κάνει ο Μπρούνο Γκάμα, εγώ στο έχω πει το θεωρώ καλύτερο παίκτη τον Γκαρσία. Είναι πιο. Και εγώ το θεωρώ καλύτερο, φίλε. Θοδωρέ, να πω κάτι. Να πω ναι. Το εξής, ότι ο Ιντέγε αυτό που του λείπει είναι το σκορ. Μέσα στο γήπεδο, οι κινήσεις που κάνει μέσα στο γήπεδο. Ναι, αυτό είναι για την ώρα. Δηλαδή, ο Άρης δεν παίρνει σκορ από αυτόν που έπρεπε να πάρει. Αυτό είναι. Βασικά του είναι το σέντερφορ. Αλλά οι κινήσεις που κάνει μέσα στο γήπεδο, γενικά στην περιοχή εκεί, τη μεγάλη ή και τη μικρή πολλές φορές που βρίσκεται των αντιπάλων, δημιουργεί πάρα πολλά ρήγματα. Δεν το συζητάμε. Είναι συμμετοχικό φορ. Πάρα σαν φορά αυτά που πρέπει να κάνει, δηλαδή βγαίνω έξω, παίζω 1-2, ξαναμπαίνω μέτωπο, έτσι. Κλείνω πρώτο δοκάρι, μπαίνω στην τρύπα. Έτσι. Θα κάνει όλα. Το θέμα ακριβώς. Είναι ότι δεν σκοράρει. Και εκεί είναι το πρόβλημα, ναι. Γιατί θες και το σκορ. Το σκορ εγώ πάντως λέω, το κάνω μια πρόβλεψη από εδώ, ότι τελειώνοντας το ελληνικό πρωτάθλημα το Μάιο, Ιούνιο, δεν ξέρω πότε τελειώνει τα πλέι-οφ, θα έχει 15 γκολ. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Αν έχει 15, είστε πάρα πολύ καλά. Έτσι λέω. Αν σου βγάλει δηλαδή, 15 γκολ, είστε πάρα πολύ καλά. 15 γκολ είναι πάρα αρκετά. Ωραία. Δεν ξέρω τι αύριο εμείς ελπίζω. Δεν ξέρουμε αυτή την ομάδα. Δεν ξέρεις εσύ τη Σλόβαν, την έχεις δει. Τη Σλόβαν την είδα, κοίταξε τώρα αυτές τις μέρες που ασχολήθηκα λίγο και την είδα. Όχι, μη λέμε παρούφες ότι την παρακολουθούσαμε και άλλα σλοβάικο ποδόσφαιρο και κάτι παρούφες στον κόπο τους υπολείπους. Κοίταξε, μαζεμένη ομάδα είναι. Προσπαθεί να παίξει αντιπιθέσεις, αλλά δεν το παίζει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είδα πολλές φορές πολλά κενά. Το δεξί εξτρέμ της με το χάφτη να χάνονται σε πολλές φάσεις, να τρώνε από εκεί κόντρες. Δηλαδή τους είδα 3-4 κόντρες, ας πούμε, τους φύγανε. Ο Θεός τους λυπήθηκε. Είναι πλασματικό το ότι προκριθήκανε. Αν παίξουν με τον ίδιο τρόπο και αν είμαστε σοβαροί εμείς, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει δύο νίκες. Ναι, ακριβώς. Και πρέπει να κάνει δύο νίκες. Για να προσθέσει και τους βαθμούς. Αυτό είναι βασικό. Και στα ΠΑΟΚ και στα ποδόσφαιρα. Ακριβώς. Το δεδομένο αυτό είναι τώρα. Πρέπει να φέρουν νίκες στην Ελλάδα και είχα πει και στο Ζάχο ότι λόγω όπως και σε εσάς, λόγω του ότι είχατε καιρό να παίξετε στο UEFA, είναι λογικό ότι να πέσει το ranking και δυστυχώς για να ανεβήσει χτίζεται για να μην είσαι αδυνάτος μόνο με νίκες. Δηλαδή, μόνο με νίκες, κάποια έτσι. Στιγμή πρέπει να ξεφύγουμε από το πάμε απλά για να προκριθούμε, πρέπει να πάμε να κερδίσουμε. Δηλαδή οι ομάδες πρέπει να κερδίσουν για να παίρνουν και πόντους σαν ομάδες για να για την επόμενη χρονιά, βέβαια. Ναι. Είναι το βασικό αυτό. Κάποτε παίζαμε με κάτι λιμάβδι λιγεωργία, ας πούμε, κάτι τριτοκοσμικές ομάδες. Και τώρα βλέπεις τι γίνεται. Με πιο δύσκολες ομάδες, παίζεις με πρωταθλήτες. Γιατί ήμασταν στην πρώτη δεκάδα τότε. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό το πληρώνουμε. Και πρέπει, δεν γίνεται τώρα να μας περνάει και η Κύπρος και η κάθε ομάδα, εντάξει. Δεν είναι δηλαδή τόσο καλύτερο το κυπριακό πρωτάθλημα από το ελληνικό, ό,τι και να γίνει. Δεν τρελαθούμε κιόλας. Οκ, φίλε, να τα πούμε. Εδώ θα είμαστε. Αυτά λοιπόν, την αγάπη μου, καλή νύχτα, παιδιά. Πορκίτο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Πορκίτο, ναι, έγινε. Γεια σας. Να σε καλά. Λοιπόν, 23-10-287-3-8, έχουμε φίλο, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Γεια χαρά. Καλησπέρα, το όνομά σας αν θέλετε. Στέλιος είμαι. Έλα, Στέλιο. Πάμε. Πήρα πιο πολύ για το ΒΑΡ που είπατε. Νομίζω ότι όλα με το ΒΑΡ θα είναι καλά. Εγώ δεν πιστεύω, παιδιά, ότι μόλις άκουσα ποιος θα είναι μέσα στο βάρο Τζίλος. Ο Τζίλος είναι. Ναι. Τζίλος με έναν ακόμη, δηλαδή, αν μου δώσεις. Τώρα μπορούνε ρε Ζάχο, άμα θέλουν να κάνουν λαμόγια αυτή. Καλά, αν άκουσα, σου είπα από τις 10 φάσεις, πλέον στις 2 θα είναι έτσι οριακά ώστε να μπορεί να είναι αυτό που λέμε στην κρίση του διαιτητή. Έτσι. Κάτι καλύτερο είναι αυτό. Να σου πω, Τζίλος και. Κάτσε να δώσω μου λίγο. Πες σε αυτό που θες, θα το διαβάσω λίγο. Ο επικεφαλής θα είναι ο Τζίλος, λέει, στο μάτς του Βικελίδης, θα είναι δηλαδή στο booth. Παράλληλα, όσο ο ρέφερ καλύτερα να σου ρίξει την περιμένεια, να είναι ωραία. Εντάξει, δεν έχουμε καλά. Εμάς, γιατί τέσσερα παιδιά είναι εθρική, μια ζωή, όλοι. Εγώ δεν είδα κάποιον διαιτητή να μας παίξει ποτέ μάτς καλά. Ή να μας παίξει καλά, ή 50-50, πώς να σου πω. Ναι, από τους περισσότερους, αν όχι όλους, έχουμε και μια κακή ανάμνηση. Αυτό είναι δεδομένο. Και μια κακή ανάμνηση την έχουμε. Μην έχουμε και παραπάνω. Εμένα μ' άρεσε ο Σιφάκης. Ο Σιφάκης.
Θυμάμαι, ναι. Ναι. Παίζαμε με την Αούστρια, θυμάστε, που πήραμε την πρόκριση. Ναι. Σε αυτό το μάτς που λες, το Χαριλάου ήταν καλός. Όχι, εκτός έδρας ήταν καλός. Και μας έδωσε την πρόκληση. Αυτός ήταν στην Αούστρια. Εδώ έχεις δίπλα σου τον άνθρωπο. Έχω δίπλα μου μάλλον τον άνθρωπο που ήταν στην Αούστρια. Εγώ θυμάμαι στο Χαριλάου έκανε 2-3. Δηλαδή μπορώ να σου πω η Αούστρια στο Χαριλάου ήταν πιο επικίνδυνη. Εγώ τον διέγραψα τον κύριο Σιφάκη. Καλά, από τα 40 μέτρα από εντάξει, και εγώ τον έχω διαγράψει. Το λέω τελείως στον τελικό. Από τότε που έκανε αυτό εδώ, που έφαγε από 40 μέτρα από το λέω τον γκολ και χάσαμε το κύπελο. Λοιπόν, τον έχω διαγράψει από τη μνήμη μου. Ναι, ο άλλος που έφαγε πέρυσι από το Βιερί ένα στα 50 μέτρα, πώς τον είδες αυτόν. Ναι, το ένα είναι. Το ένα, είναι το ένα όμως ήταν και τρόπο. Κούπα το ένα. Το ένα ήταν κούπα. Το κόντρα ρε και όλα και πήγε. Αυτού που το έφαγε από τα 50 μέτρα. Ναι, εντάξει, δηλαδή, δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Αλλά. Έναν 80% να μπει μέσα. Είναι στάνταρ. Ό,τι γράφεται, ό,τι. Δηλαδή το χτυπάει απ' έξω γράφει. Ναι. Δεν κάνει για μένα. Ο συγκεκριμένος για τον Κουέστα, ειδικά στα σιρτά, θεωρώ πέφτει... ότι πρέπει να πάρει ποδοσφαιριστή ο Άρης σίγουρα τερματοφύλακα. Φίλε, δεν μπορείς να τρως τώρα εκείνη την Βιερίνια τον γκολ που έχει, δεν τρώγεται. Εγώ να είμαι φατόβγαζα που δεν ξέρω από τον γιατί τα τρία γκολ με τη Μόλτε που έφαγε εκεί τα τρώγονται. Δεν τρώγονται, ρε φίλε. Έτσι. Δεν είναι τώρα για τον Άρη, εγώ έτσι πιστεύω. Και τον αγνανοστό που τον έδειξε και βλακία να. Είναι, για δεύτερο μπορούσε να έχει κάποιον από τους δύο. Τώρα τους έδιωξε και τους δύο, πήρε έναν. Εντάξει, δεν θα έχουμε και 100% τις επιλογές. Πάντως έχουμε θέμα στη θέση του τερματοφύλακα. Έχουμε θέμα. Αποδεικνύεται ότι αυτό το μη υπάρχει συναγωνισμό είναι θέμα. Και στα σεντρεφόρ έχουμε θέμα. Δεν έχουμε σεντρεφόρ. Έχουμε τα Ιντέζια που άμα μας βγει και ο Γιουνέζ δεν το βλέπω. Άλλον δεν έχεις. Κοίταξε. Τρεις φορές το Διαματόπουλο να κρατούσε. Ναι, άκουσε με λίγο. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για τον Ιντέζια το να κάνει γκολ. Είναι θέμα χρόνου. Εγώ τον βλέπω. Δηλαδή δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής αδιάφορος μες στο κήπεδο, έτσι. Παλεύει, κάνει, δίνει όλο του το είναι. Θα έρθει και τον γκολ. Δηλαδή, εάν κάνει αυτές τις εμφανίσεις, πιστεύω θα έρθει και τον γκολ. Δεν έχεις άλλον όμως σεντρεφόρ. Αυτό είναι. Έχεις το Γιουνές. Το Γιουνές δεν έχεις. Γιατί δεν έχεις άλλον. Ξέρω και εγώ να έχω. Γιατί. Δηλαδή εκεί που πέρυσι τον Γιουνές τον είχαμε σαν το σεντρεφόρ τον κύριο μας, τώρα τον κάναμε δεύτερο. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι το δίδυμο των center for που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι από τα καλά. Έχεις και δύο μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα. Μακάρι να προσφέρει και ο Γιουνές. Εγώ το κουστάρω το Γιουνές. Εννοείται. Αλλά περιμέναμε πέρυσι δεν έκανε τίποτα. Να σου το πω έτσι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τον κατέστρεψε το πέναλτι με τον Μπάουξ στο Κλέντ Βικελέ. Πέρσι ο Γιουνές να πω αυτό ήταν. Από goal, εκεί και μετά, ωραία. Γιατί μέχρι τότε ο Γιουνές. Και μην ξεχνάμε ο Γιουνές έβαλε 10 γκολ πέρυσι, έτσι. 9 γκολ. 7 το κάνει 2. Λοιπόν, εάν πραγματικά δεν του γυρνούσε η τύχη τόσο την πλάτη και εκείνα τα 5-6 δοκάρια πώς ήταν ζαβό. 7 γινόταν γκολ, θα είχε 15-16 τέρματα. Δηλαδή θα ήταν από του καλύτερου center forward στην Super League. Γι' αυτό λέω αυτό ότι. Ναι. Άκου φίλε, για το πέναντι που λες, εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είσαι επαγγελματίας παίκτης και να σε πάρει. Και το πέναντι άλλο κολόφαρο θα το έβγαλε. Άμα το πάρουμε και έτσι. Ναι, αλλά εκείνο του στήθησε. Τώρα. Κολοφαρδία του το έβγαλε. Εγώ θεωρώ όμως ότι του στήθησε πάρα πολύ αυτό το πέναντι το χαμένο που είχε. Έχασε και πέναλτι βέβαια μέσα στον Ατρόμητο. Αλλά το θέμα εκείνο, το πέναλτι εκείνο που έχασε ήταν πραγματικά. Που του στήχησε την πορεία στο πρωτάθλημα. Δεν πηγαίναμε να πάρουμε κανένα κύπελο ή πρωτάθλημα εκείνη την ώρα. Δεν ήταν ένα παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι 3 βαθμούς. Οκ, το χάσαμε. Και τι έγινε, δηλαδή πρέπει να το πάρω από κάτω. Δεν το καταλαβαίνω. Κοίταξε, αυτό το παιχνίδι όμως για μας ήταν ιδιαίτερο. Δεν έχασε, ας πούμε, από κάποιο αντίπαλο ο οποίος, οκ, ήταν καλύτερος, κέρδισε, έφυγες. Έχασε από το συγκεκριμένο αντίπαλο, ο οποίος είναι χρόνια ο αντίπαλός σου και στην πόλη και γενικά στην ιστορία. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είναι που μέτρησε πολύ. Σαν ψυχολογία επάνω του. Εγώ αυτό λέω. Σε λέει ναι, έχασα τον τερμπιό και εντάξει, αλλά δεν έπρεπε να μην τον πάρει και τόσο από κάτω. Εντάξει, μετά τα άλλα παιχνίδια έβαλε κανένα δύο γκολ. Δηλαδή έτσι ξεμπούκωσε λίγο πάλι. Μετά ξαναέπεσε. Δεν. Τέλος πάντων. Πάντως είναι σαν δεύτερη λύση. Εδώ έτσι για να το κλείσουμε κιόλας. Σαν δεύτερη λύση μετά τον Ιντέγε νομίζω είναι πάρα πολύ καλή επιλογή ο Γιουνές. Ωραία, Στέλιο. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα στα φιλαράκια. Να, Θανάσης. Να τους, τον πήρα χαμπά. Γεια σας κύριε Θανάση μας. Καλησπέρα. Να τους, τον έφερα τον Πόσμο. Έλα. Η άδεια δεν είναι απολυτήριο.
Επέστρεψα, ρε, σταμάτα. Είδα την κούρσα εκεί πέρα και λέω. Πού να γλιτώσεις, αγόρι μου. Δεν γλιτώνεις, φίλε. Δύο εβδομάδες ήταν, περάσανε, ούτε κατάλαβα τι έγινε. Επανήρθαμε και λέμε ξανά. Γιάννη, σαν να μην σταμάτησα καθόλου ήταν. Ήσουν κάτω και ήρθε την ημέρα του αγώνα. Ναι, ρε, φίλε, ναι, ναι. Κομάντο, κομάντο. Ήρθα, το είδα, γύρισα 2-2 και είχα φτάσει πίσω και κοιμήθηκα στις 4.30. Δεν τον έπιανε ύπνος. Να κοιμηθώ, ρε φίλε. Δεν τον έπιανε ύπνος γιατί έφαγε δύο πίτσες μετά. Θανάση ήταν, θεωρώ, από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αδικίες που έχουν γίνει στην πλάτη του Άρη, έτσι πιστεύω. Δεν κοιμηθεί. Η φωνή μου ξαναπες τώρα, Γιάννη. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο παιχνίδι κατηφόρα, 34 τελικές, 25 στην εστία. Και να μην πάρεις αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή να μην πάρεις 6-7 γκολ δηλαδή. Συγγνώμη, με την Ξάνθη 7, τα 7 που έβαλα στο τελευταίο παιχνίδι. Λιγότερες παιχνίδι. Λιγότερες τελικές. Πολύ λιγότερες. Είναι πιο αποτελεσματική. Απίστευτο, Θανάση. Έλα, δεν θέλω, Θανάση. Δηλαδή τι να σε πω. Άστον αυτόν, τα λέτε στο. Το δεις από κοντά. Πες τα εδώ. Τα λέμε από κοντά. Άστον αυτόν τώρα. Θα ήθελα να πω κάτι για το συγκεκριμένο παίχτη. Να θυμίσω αυτό που είπε ο Γιάννης. Είναι ακριβώς έτσι. Ο άνθρωπος πόσα δοκάρια έχει, 8. 9 γκολ, 7 δοκάρια, 2 χαμένα πέναλτι. 2 χαμένα πέναλτι. Έτσι. Στην εφημερίδα μετά το παιχνίδι με τον Μπάουξ, σε μια συνέντευξή του το είχε πει. Τι είπε? Υπήρξε μεγάλο πρόβλημα και μέσα στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι. Βέβαια. Ναι. Αυτό προσπάθησα να πω. Και προχθές στο φιλικό ο δοκάρι είχε πάλι, ρε. Πάλι δοκάρι είχε. Ναι. Δείτε ο άνθρωπος. Δείτε το πρόσωπο του Σιώπη, ναι, μετά το χαμένο πέναλτι. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Τώρα, εντάξει, τώρα για να τα λέμε, άκουσε με. Το πρόσωπο του Σιώπη Θανάση, μετά το πέναλτι. Για να το κλείσουμε. Πολύ καιρό να επανέλθει. Για να το κλείσουμε λίγο το θέμα, θεωρώ ότι ο Γιουνές είναι ένας καλός παίκτης για αναπληρωματικός. Αν θέλεις να κάνεις ένα βήμα παραπάνω, δεν μπορεί να είσαι ο Γιουνές βασικό, εντάξει, για να τα λέμε κιόλα. Όχι βασικό. Από την άλλη όμως, ναι, από την άλλη όμως πλευρά, δεν είναι αυτός για τον οποίο κάποιοι τον χαρακτηρίζουν όπως κάτι. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Τώρα, είπαμε, αν έμπαινε εκείνο τον γκολ, όλα θα ήταν διαφορετικά. Τι να κάνουμε τώρα. Θα μου πεις, ας έβαζε και προχθές εκείνο να γινόταν 4-1. Βέβαια. Θα έμπαινε και το δεύτερο. Θα έμπαινε και το άλλο. Βέβαια. Με το φύσιμα του κόσμου θα έμπαινε. Όλα θα μπορούσαμε να τα πούμε. Είχε 5 λεπτά και μετά. 7. Ναι, ναι, όλα θα μπορούσαν. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Άστο, μετά αν δεν γίνεται, φίλε. Μετά και αν και με δεν το σιφάκι, αν δεν τότρωγε και αν έβαζε ο. Πώς λεγόταν ο center back μας στην προβολή, ο Άκα. Ο Νασούτη. Μετά αν δεν γίνεται, δυστυχώς. Μακάρι, αλλά δεν. Ναι, πάμε. Αλλά η ιστορία γράφεται για το συγκεκριμένο σύλλογο, φίλε, σε πάρα πολλές στιγμές. Εντάξει. Από θέλει μια και τύχη. Η οποία να είναι πάντοτε στο αριθμό. Θέλει και τύχη, θέλει και τύχη. Τι να κάνουμε. Ήμουνα στο παιχνίδι με την Ipswich το 3-1 που κερδίσαμε τότε εκείνα τα χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, και θυμάμαι μετά το 3-0 εκείνη την κεφαλιά που γλύφει το δοκάρι. Ο Κούις. Ο Κούις ήταν. Ναι. Και το άλλο το σουτ που κάνει ο άλλος. Έτσι, δύο, εντάξει. Εντάξει τώρα, η ιστορία όμως αυτές τις στιγμές ήταν απέναντί μας. Απέναντι. Δεν ήταν μαζί μας. Μας γύρισε την πλάτη, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι απέναντι. Θα ήταν τεράστια πρόκληση. Δεν ήταν μαζί μας, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα. Θα ήταν μια όταν αντίπαλος προπονητής σου λέει ότι ευτυχώς δεν μπήκε το δοκάρι γιατί δεν είχαμε δυνάμεις να βγάλουμε τα 30 λεπτά. Δεν τα λέω εγώ, οι άλλοι τα λένε. Έτσι. Έτσι. Σημαίνει, ρε φίλε, ότι δεν θέλει. Κάποια. Δηλαδή. Τα νεφελίμφες πες, τους πλανήτες πες, τους δορυφόρους πες. Ο ανάδρομος εμείς. Τι κάναμε καλά, δηλαδή, με συγχωρείτε. Κάτι, μπορεί να κάτι μας φυλάει καλό, ρε φίλε. Αρκεί να το προλάβουμε. Δηλαδή, έχουμε φάει 3 γκολ από τον Ολυμπιακό στο 4-1, με αλλαγή πορείας της μπάλας ελάχιστη. Ναι. Το σουτ του Κόρκουτ που αλλάζει πορεία ελάχιστη. Ναι. Πάει και μου το βγάζει ο άλλος. Ναι, ναι. Εντάξει, και ο άλλος θα σου πει με την ΑΕΚ. Εγώ θέλω να σου πει. Με την ΑΕΚ. Πέρασε. Όχι, πέρασε. Ναι. Χτύπησε στο. Όχι, όχι. Χτύπησε στο πόδι. Πέρασε κάτω από τα πόδια. Χτύπησε το πόδι του και πήγε στη γωνία. Δεν έμπαινε γκολ. Ναι. Εντάξει, καλά. Να τα λέμε όλα. Βάλουμε λίγο τα παιχνιδάκια τώρα. Όχι, καλά. Τα δύο τα παιχνίδια. Και τη ΑΕΚ και τη Μόλτα. Εσύ στα 10 θα είμαστε 9 φορές άτσικοι και μία φορά τυχεροί. Δεν το συζητάμε αυτό. Μα, α, διαχρονικό είναι αυτό. Διαχρονικό είναι αυτό. Διαχρονικό είναι αυτό. Αυτή η ομάδα δεν είχε τύχη, ρε φίλε. Εντάξει, διαχρονικά δεν το έχουμε, ρε φίλε. Δεν το έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν το έχουμε. Έτσι. Δεν το έχουμε. Έχουμε την ηλικία μας, βλέπουμε ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή αυτό δεν ήταν. Θέλουν οι παίκτες.
Το πιστεύουν οι παίκτες, το πιστεύουν οι φίλαθλοι. Και ο κόσμος φάνηκε ότι το πιστεύει με την παρουσία του. Δεν θέλει μπάλα. Ναι, το ποδόσφαιρο δεν θέλει. Δεν θέλει, ρε φίλε. Λέει θα πάρεις το κύπελο φέτος, δεν θα πάρεις ομίλους. Δεν θέλει. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τι θα γίνει. Θες να σε πω κάτι. Τι θέλω, τι να πω. Γαμώ τον πελά μου. Συγγνώμη και κύριε. Πιπέρι. Κάποια στιγμή, ρε φίλε, με συγχωρείς, πρέπει να δώσει ιστορία σε αυτόν τον κόσμο αυτά που έχει δώσει. Ναι. Γιατί έχουμε δώσει πολλά σαν κόσμο. Θα σου πει, σου έδωσα μία δεκαετία στο μπάσκετ που ήταν πρώτο άθλημα. Πηδούσες και έδερνες, τι να σου πω, το είπα και έτσι. Το πηδούσες πώς ήταν. Τι, φίλε, απάντησε. Πηδούσες, πηδούσες τα εμπόδια. Τι πηδούσες, με επικοντό. Ο κόσμος που ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο άθλημα είμαστε εμείς. Για ποιο? Για το μπάσκετ. Ναι. Ναι. Άμα κάνεις ένα ζάφτινγκ γενικά, δεν υπάρχουν φίλαθλοι των άλλων ομάδων να μιλάνε για το συγκεκριμένο άθλημα αυτά τα χρόνια. Και σε αυτά τα χάλια που είμαστε, έτσι. Ναι, και σε αυτά τα χάλια που είμαστε. Χάλια χαλίων. Και θες να σου πω κάτι. Και χάνουμε από τη συγκεκριμένη ομάδα που ασχολούνται μια φορά το χρόνο. Εντάξει το ένα. Εντάξει το άλλο. Εντάξει. Και γυρίζω και λέω, εσύ ρε γιατί γελάς ρε βλάκα. Και εσύ. Και εσύ. Και αυτές τα ίδια χάλια είναι και αυτό που λέμε. Ότι ο μπασκετικός κόσμος που υπάρχει στον Άρη. Δηλαδή υπάρχει κόσμος στον Άρη. Εγώ ξέρω. Ανθρώπους οι οποίοι με την μπάλα του Άρη δεν έχουν καμία σχέση. Εντάξει. Και εγώ το γνωρίζω, κύριε Ζάχο. Μπράβο. Τέρω ανθρώπους. Εγώ εμείς πάντως θεωρώ ότι το. Το τεράστιο ποσοστό γίνει από το ποδόσφαιρο για τον μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο μεγάλο. Μετά μας ήρθε το μπάσκετ. Έκανε, γέννησε με τον μπάσκετ κόσμο. Αλλά δεν έκανε κόσμο. Δεν έγινε. Κυρίως. Ναι, δεν έκανε κόσμο από τον μπάσκετ, έγινε μεγάλο. Κράτησε και αύξησε, ναι. Αυτό είναι. Είπε το αποκούμπι του Αριανού. Το κόσμο μας εκτός Θεσσαλονίκη τον μεγάλωσε τον μπάσκετ. Ναι, λοιπόν, Θανασάκη, κλείσε γιατί περιμένουμε γραμμές. Κλείσε. Έκλεισε. Δικό μας εσύ. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Και το ζητήσουμε και συγγνώμη γιατί κρατήσαμε λίγο περισσότερο. Καλησπέρα φίλε μου, το όνομά σου αν θέλεις βέβαια, έτσι. Ο Τάσος από την Τούμπα είμαι. Έλα Τάσο, έλα. Καλησπέρα. Μια ώρα μιλάει ο πρόεδρος. Ναι, είναι πολύ λογάς. Το στείλαμε, είναι πολύ λογάς. Το στείλαμε, είναι πολύ λογάς. Εντάξει, είπαμε. Έχεις δίκιο, ζητάμε συγγνώμη. Να σταματήσουν την Κλάψα και το Τιμίρλα όλοι. Η ομάδα θα πάει καλά. Εάν μείνει ο Παντελής, πιστεύω, αυτές θα είναι οι εμφανίσεις του Άρη. Γιατί να μείνει ο Παντελίδης? Δεν ξέρω. Υπάρχει θέμα προπονητή, δηλαδή λες. Θεωρείς ότι. Για μένα δεν πρέπει να φύγει. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή νιώθεις ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό λόγω Διαμαντόπουλου του λες, γιατί ήταν σαν. Για αυτό το λέω. Είδες που μπαίνει στο δικό μου το πνεύμα ο φίλος. Εντάξει, προφανώς και άλλοι μπαίνουν σε αυτό. Εντάξει. Δεν το αποκλείουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Γιατί είναι μεγάλο λάθος να φύγει ο Παντελίδης. Έχει τρώσει ένα σύνολο, έναν κορμό. Δουλεύει την ομάδα καλά, είναι δουλευταράς, πρέπει να μείνει. Τάσο, όσο η ομάδα παίζει, που δεν μπορεί να παίζει συνέχεια έτσι, σε αυτό το επίπεδο πάνω κάτω, κανείς δεν μπορεί όσο κακοπρέρετος ή καλοπρέρετος από την άλλη πλευρά να το πω, είναι με τον Παντελίδη ή οποιοδήποτε Παντελίδη, δεν μπορεί να τον κουνήσει κανένας ο Παντελίδη. Όταν τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις είναι τέτοιες, έτσι. Τη Μύρλα δεν τη βάζει τη Μύρλα κάθε μέρα που ακούς, κάθε μέρα Μύρλα. Έχει. Αυτό είναι στο DNA μας. Τελείωσε. Είναι στο DNA. Αυτό είναι στο DNA. Βέβαια, όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες, έτσι. Δηλαδή κάπου άλλο η Μύρλα, άλλο η κριτική. Μην τα μπερδεύουμε. Και μέσα στην ύψησή μου και παντού ήμουν, ό,τι δηλαδή προηγούμενο, 35 χρονών είμαι. Η Μύρλα είναι Μύρλα. Τελείωσε. Δεν βγαίνει αυτό με τίποτα από πάνω. Σαράκι. Δεν βγαίνει. Εγώ αυτά είχα να πω. Να σε καλά. Να πάρει για μελής κανένας άλλος. Να σε καλά. Να σε καλά. Να άνθρωπος. Περιεκτικός, σύντομος τέτοιο. Έχουμε το Θανάση, ο οποίος απλώνει τραγανά. Ο Θανάσης έπρεπε να τον λένε ντρούλινγκ. Εγώ μιλάω πολύ. Όχι ρε φίλε. Εσύ δεν μιλάς καλό. Πολλά σάλια αφήνεις μόνο. Πού να μου χαθείς κατσίκι. Λοιπόν, μας πήρανε τα... Γιάννη, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, έτσι. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Μας πήραν τα τηλέφωνα αμπάριζα, δεν μπορούσαμε να σχολιάσουμε τίποτα. Εντάξει, καλό είναι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά και κάνα δεκαλεπτάκι θα μας μείνει, πιστεύω. Τα τελευταία σχόλια, τελευταίες δικές σας γραμμές, αν υπάρχουν. Να κάτσουμε μέχρι τις 12, καλά. Μέχρι τις 12 μπορείς να κάτσεις εσύ. Εγώ πεινάω, δεν έχω φάει. Πάλι δεν έφαγες. Δεν έχω φάει, ρε φίλε. Πότε να φάω? 8 η ώρα έρχομαι εδώ, 7.30 πρέπει να φύγω. Τρώω 4, θα φάω 7. Τι είμαι, ο Godzilla? Ποιο είμαι? Θα πας, πώς το λένε τον χορηγό.
Πορκίτο. Πορκίτο. Θα πάμε, θα πω στο Πορκίτο. Έγινε. Άκη. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα 12 τελευταία λεπτά της κυτρινόμαυρης σημερινής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Έχω την τύχη. Τη βερσιόν. Έχω την τύχη να έχω τον κύριο. Τον κύριο Πόστμαν δίπλα. Τον ταχυδρόμο που χτυπάει δύο φορές πάντα. Τικ-τικ. Μην χτυπά, δύο χτυπά. Τρει. Λοιπόν, 23-12-87 και 3 οχτάρια. Αν έχουμε κάποιον φίλο, θα τον ακούσουμε. Επαναλαμβάνω, 23-12-87 και 3 οχτάρια. Εμείς που ήμασταν στο σχολιασμό, λέγαμε, είχαμε μείνει. Είχαμε πει για τον Διαμαντόπουλο. Ναι, είχαμε μείνει, στον κύριο Διαμαντόπουλο, λες και τον ξέρουμε. Λοιπόν, τον αφού τελείωσε με τον κύριο Διαμαντόπουλο, πάμε στο Διατάφτα. Τελειώσαμε, γιατί εκεί είχε εσύ 3,5 τόνους. Όχι, γράψει. Εννοώ, όχι. Δηλαδή. Α, είχε μείνει, είχε βάλει μια ανατελή. Ναι, είχαμε βάλει μια ανατελεία. Είπαμε ότι αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε. Όντως πετυχημένος στο έργο του. Λοιπόν, είπαμε για αυτά τα οποία ακούγονται για την περιραίουσα ατμόσφαιρα κτλ. Εξηγήσαμε τους λόγους. Ναι. Που εγώ για μένα πιστεύω ότι, εν πάση περιπτώσει, οι προσωπικοί λόγοι, όπως θες, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Ο καθένας τους αναλύει όπως θέλει. Αυτά είναι, ξέρεις, κάποια πράγματα είναι, τα που βγαίνουν γίνεται μετά από χρόνια. Έτσι. Λέει ο άλλος σε κάποια συνέντευξή του, μετά από χρόνια, 4-5, 6-10, ναι, ήταν και αυτό με τότε. Με πήραξαν οι κάλτσες που δεν φοράει, ναι, το καρυπίδι, ναι, μετά βγαίνουν, λοιπόν, αυτά. Αν υπάρχει κάτι, εγώ τώρα μετά θα μπορούσα να εστιάσω, βέβαια θα πάρει το φίλο, ναι, έχουμε γραμμούλα, στο τι θα γίνει. Έτσι. Εκεί λιγάκι θα τα πούμε. Να ακούσουμε το φίλο και θα συνεχίσει εσύ και θα σχολιάσουμε μαζί. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Έλα, ρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά. Δόξα τω Θεώ, το όνομά σου. Ο Παναγιώτης, ο ταξιδιώτης σήμερα. Έλα, ρε, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Τι φωνή είναι αυτή, ρε, εσύ. Πολύ μπάσα, ρε. Πολύ μπάσα, ρε, φίλε. Δεν σε βγαίνει το πηγάδι, ρε. Τι φωνή ήταν αυτό. Περάσαν και τα χρόνια, ρε, παιδιά. Αυτό ένα δίκιο το έχεις, διότι περάσανε. Όντως περάσανε. Κοίταξε, πάντα ήμασταν μπάσι. Αλλά ναι, τώρα παρά έγινε, παρά μπάς. Πολύ μπάσο, ρε, φίλε, έπεσε. Πολύ, όντως. Δηλαδή σε θυμόμουν διαφορετικά, ναι. Καλά, φίλε μου, καλά, να, εδώ πέρα με τον Μπόσμαν. Με τον Μπόσμαν. Και ήθελα να ρωτήσω, πέρα από την καλησπέρα και αυτά τα τυπικά, ας πούμε. Ναι, εντάξει, άστα. Θέλω να ρωτήσω, τι γίνεται στη θέση του Διαμαντόπουλου, υπάρχει τίποτα, ακούγεται? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, τώρα του, πολύ, ναι, έτσι καφενιακά, ακούγεται για ναι, Χαριστέα. Ναι, το Χαριστέα αυτό. Ναι, το Χαριστέα αυτό. Εντάξει, τώρα αυτό, τι να σου πω, ρε, φίλε. Τέλει. Νομίζω, χωρίς να δημοσιογράφος δεν είμαι, νομίζω ότι θα πάει έτσι σε μία και σε μία κίνηση που θα είναι ευχάριστη να ακουστεί και στα αυτιά του πάντως κόσμου. Πάντως σε μένα. Διότι οι μεταγραφές τελείωσαν. Ο νέος τεχνικός διευθυντής που πρέπει να έρθει στον Άρη, το, ναι, λέω και για σένα, Παναγιώτη, είναι, θα πρέπει να είναι ένας Έλληνας ο οποίος έχει παίξει ποδοσφαιριστής, Παλέμονος, που έχει φωτογράφησες στο Χαριστέα. Εννοείται, ρε, φίλε. Σίγουρα, φωτογράφησες στο Χαριστέα. Εννοείται. Νομίζω και εγώ να σου πω την, εντάξει, αλήθεια. Δεν είναι μόνο αυτός, υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Ναι, αλλά για πες μας μια επιλογή που έχεις στο μυαλό σου. Πες ότι ήσουν εσύ ο Καρυπίδης, θα έκαμε. Κοίταξε, δεν ξέρω ποιοι ασχολούνται επαγγελματικά από τους παρέμαχους. Από το Άρη, έτσι. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τώρα τι επαγγελματικό δρόμο έχει ακολουθήσει ο καθένας. Κοίταξε, απλά θα έπρεπε. Δεν είναι απαραίτητο κάτι να είναι από την οικογένειά μας. Έτσι. Αρκεί να έχει. Κοίταξε, εγώ φωτογραφίζω δηλαδή έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει κάνει καριέρα στο εξωτερικό και ασχολείται με αυτή την θέση. Έτσι. Εγώ τέτοιον θέλω. Ας είναι από όπου θέλει. Δεν ξέρω. Εκτός να από το διπλανό το σπίτι. Μακριά. Καλά, άμα είναι από το διπλανό, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσει καθόλου. Εννοείται. Δεν υπάρχει. Εκτός τώρα, από μιλέμε, αυτό, μιλέμε, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε για μένα. Και αρκεί να έχει αυτά τα προσόντα. Θέλω, και επίσης δεν θέλω ανθρώπους τους οποίους τους αναστήσαμε και πήγανε μετά αλλού και μας στήσανε. Κάτι σαντουιτσάδες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Τους μαζέψαν μέσα από τα σαντουιτσάδικα και μετά γίνανε τέρατα και σημεία. Ναι, ναι. Να μην λέμε ονόματα, γιατί τα κατά ψέματα, λίγο πολύ, ορισμένα πράγματα τα ξέρουμε. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι ο Νέτο ήρθε ακριβώς τη στιγμή που ήταν να γίνει η αλλαγή. Γιατί δεν πιστεύω ότι η αλλαγή έγινε ξαφνικά. Οπωσδήποτε θα υπήρξε και προεργασία, θα υπήρξε και κάποιο αυτό. Και μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει παρασκήνιο πάντως, εγώ έτσι λέω. Λες, ναι, ότι, ναι, λες δηλαδή ότι το timing είναι υψηλοίποπτο, έτσι λες? Δεν είναι ύποπτο. Πιθανόν, κοίταξε, ο πρόεδρος ήξερε τις προθέσεις του Διαμαντόπουλου. Αφού λέει εδώ και 3 μήνες τον ενημέρωσε για τα. Ακριβώς, για τα προσωπικά του. Ναι. Αν είναι αλήθεια αυτό. Καλά, ναι, όντως αν είναι αλήθεια. Ναι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά που βλέπουμε σχολιάζουμε, Παναγιώτη. Αυτά έτσι. Που βλέπουμε. Και εγώ γι' αυτό λέω ότι ο Νέτο ήρθε τη στιγμή, μια μέρα, δύο μέρες πριν την παρέτηση. Και είπε κιόλας ότι εντάξει, θέλω να είμαι έτοιμος να βοηθήσω και. Ναι. Ακριβώς. Εντάξει, μακάρι όλους αυτούς τους παίκτες που είχαμε να ήταν πρεσβευτές μας και να μπορούσαμε να εκμεταλλευόμαστε τις γνωριμίες και την εμπειρία. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα είστε καλά, έτσι. Έτσι λέμε, Παναγιώτη, πάμε για Σάββατο, το οποίο πιστεύω να ξεκινήσουμε με το δεξί. Έτσι, να έχουμε και τον κόσμο ένα γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο είναι διαφήμιση πραγματικά της ομάδος προς τα έξω. Να δούμε, να δούμε το Σάββατο. Το ταράκουλα τη Μόλτε το ξεπεράσατε. Εδώ, όχι, εγώ δεν κύριος, το ξεπέρασα. Δεν το ξεπέρασα. Δηλαδή, εγώ το ξεπέρασα. Πραγματικά εμένα με έχει κοστίσει πάρα πολύ. Τον έχει κοστίσει, του έκατσε η πίτσα που έφαγε μετά στο. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα με την τύχη, δεν ξέρω, έχουμε ξεπεράσει και το νόμο των πιθανοτήτων, ο οποίος κάποια στιγμή. Πολύ πλάτη, ρε Παναγιώτη. Πες μου ένα παιχνίδι που πραγματικά η τύχη μας χαμογέλασε, που λένε. Ξεχάσατε και ένα δοκάρι. Πραγματικά, Ρεζα. Ξεχάσατε και ένα δοκάρι του Νασίφ Μόρις. Ναι, στο τελικό, εντάξει. Το οποίο, άλλο κίνο. Άμα πάμε πίσω στον χρόνο, πάρα πολλά θα πούμε. Οπότε δεν φτάνει και μια εκπομπή. Όσο για αυτό που είπε, Ζάχο, ότι ο Μπόσμαν δεν έχουμε τύχει, μια φορά είχαμε τύχει. Που πέρασε η μπάλα απ' έξω την πλευρά από το δοκάρι, ήταν τρίπιο το δίχτυ, πέρασε με τον Πασεραϊκό σε πρώτο Αλεξιάδη. Και από τότε κατεργήθηκαν τα δίκαρπα στα δοκάρια. Και μπήκανε χαλκάλες. Θα σου πω σε ποιο μάτσι ήμασταν τυχεροί. Τώρα και να κλείσουμε αυτό, γιατί έχουμε έναν ακόμη φίλο. Ναι. Παρότι δεν ήμουνα, το θυμάμαι σαν χθες. Σε ένα μάτς Ηρακλής Άρης στο Καφτατζόγλιο, το 0-1, με κεφαλιά του Κούι, που έπρεπε να έχει χάσει εκείνη τη μέρα ο Ηρακλής πάνω από 10 τετατέτ. Δεν ξέρω, κάπου τόσο με Χατζηπαναγή, με τέτοιο. Και κάναμε μια επίθεση και βάλαμε. Αυτό που λες εσύ είναι ότι δεν ευνοείς την τύχη τον Ηρακλή. Εμάς που μας είμαστε τυχεροί, εμείς ρε φίλε. Εμείς ήμασταν τυχεροί. Εμείς ήταν. Δεν μπορούσαν να και εμείς ήμασταν άτυχοι. Α, τα βάζει τα γκολ με την οδικά σου οπτική σου γωνία. Εμείς ήμασταν άτυχοι. 34 τελικές. Α, έβαζαν τα γκολ την επιθετική σου. Αυτό πράγμα, ρε. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να σε ακούμε και πιο τακτικά, έτσι. Για πιο τακτικά να σε ακούμε. Όχι, ο σκύλος διαμαρτύρεται. Με την κοτσάνα που είπε. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σας, αν θέλετε. Είμαι ο Ανδρέας από Νέα Υόρκη. Ανδρέας από Νέα Υόρκη. Γεια σου, ρε Ανδρέα. Ναι. Γεια σου, Ανδρέα. Ποιος είσαι. Ναι, οκ. Okay. Εγώ είμαι... λείπω 36 χρόνια στην Αμερική. Ναι. Κοσφαιράκο. Εγώ είμαι παοκτής. Ωραία. Αλλά πρώτη φορά άκουσα τον αγώνα με τον αυτή που παίζει την ομάδα. Πολύ χάρηκα που κερδίζει 3-0. Α, και για τον Άρη λες, προχθές. Ναι. Αριανή δεν είστε. Αριανή είμαστε, ναι. Αριανή, Ανδρέα. Ναι, γι' αυτό εγώ με πάω οξύς. Θέλω να πω, έχω μια απορία. Στο ημίχρονο έγινε και φόραζα, ρε πού είναι ο Λάζαρος, ρε πού είναι ο Λάζαρος. Και λέγατε, ρε πει, καθώς Λάζαρος, ρε Ανδρέα. Αλλά εσείς ο Λάζαρος και λύζει 3-0 ο Άρης. Η ερώτησή μου, γιατί ο Άρης δεν φορούσε μπλε και δεν φορούσε κίτρινα. Μόβ ήταν, μόβ. Βιολετή ήταν, βιολετή. Γιατί δεν φορούσε κίτρινα. Πού είναι αργανάρα, ρε. Να απαντήσει εδώ, εδώ αυτό δίπλα που είναι στα ενδυματολογικά. Απάντησε, ρε, πώ είναι. Για να ρε, με τα παιδιά, ρε, που φωνάζανε, ρε. Τι μοβ, χαϊράω με μοβ. Μοβ, ναι. Γιατί δεν φοράς το κίτρινο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Γιατί δεν φοράς το κίτρινο. Ναι, δεν έχουμε απάντηση, Ανδρέα. Σε αυτό δεν μπορούμε να σε απαντήσουμε. Δεν έχουμε απάντηση. Ωραία, μα αποστόμωσε να πω. Μα αποστόμωσε, η αλήθεια είναι. Εσένα βρήκα γιατί είσαι Αριανό. Καλά έκανε. Όχι. Είμαι παοξή. Μα, να σου πω κάτι. Αλλά τα παιδιά που φωνάζανε, αλλά γιατί φοράτε κίτρινα. Δίκιο έχει. Ένα δίκιο το έχει. Ένα δίκιο μα αποστόμω. Θέλανε προφανώ να επαναφέρουν αυτό το τραγικό που έγινε μέσα στο Μόλτερ. Να επαναφέρουν με τα ίδια χρώματα την ανατροπή. Δεν ξέρω τι να πω. Τι λέω εγώ. Τι μο και μπλερε. Πού είναι η Αργιανάρα, ρε. Πού είναι η Αργιανάρα. Ωραίο ο Αντρέα. Να είσαι καλά, Αμερικάνε. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Μ' αρέσει. Τα παιδιά φωνάζανε. Τα παιδιά οι Αργιανοί φωνάζανε. Έτσι. Το γούσταρε στο γήπεδο, έτσι. Φωτιά και λαύρα, έτσι το γήπεδο. Ναι, φωτιά. Εγώ τριαράκο, να σου πω κάτι. Εγώ είχα πάει το 2000 στο Ισραήλ να δω το Πάκου και την Μπεϊντάρ. Ναι. Και η Μπεϊντάρ φορούσε κίτρινα και μαύρα. Oh. Βγάζω ένα πανό, βγάζω ένα πανό και έλεγε «Πάω θρησκεία, ορθοδοξία, Bronx, New York» και με πονάζαν όλο το κήπεδο Άρης. Είδες, ξέραν. Και με λέει ο παπάς μου, ο συγχωρεμένος,
Πάμε, παιδάκι μου, στην Ελλάδα. Ωραίος, Αντρέας. Ωραίος. Τα παιδιά οι Αργανοί, μόνο αυτό έμεινε από τον Άρη. Τα παιδιά οι Αργανοί που φωνάζανε, αλλά τη φανέλα, ρε φιλαράκο. Μην στεναχωρείτε, θα τη δούμε. Να σε καλά, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα Αμερικάνε. Γεια σου. Κλείνουμε την εκπομπή, Αντρέα, να παίρνει πιο νωρί. Λοιπόν, σήμερα Ευρωλίνκα, μέχρι και Αμερική μίλησε. Πάντως, ρε φίλε, χωρίς πλάκα, μας αποστόμωσε με την ερώτηση του Αντρέα. Κοίταξε, τα βιολετή τώρα, γιατί τα φόρεσαν και μέσα στο Κλεάνθης. Έχω την εντύπωση ότι θέλανε marketing. Να επανορθώσουν την τραγικότητα της. Μάρκετινγκ. Μπορεί να είναι και η δεύτερη φανέλα. Η πρώτη δεν παρουσιάστηκε ακόμη, νομίζω, έτσι. Ακόμα δεν, επίσημα όχι, αλλά την ξέρουμε. Είναι αυτή η κίτρινη, έτσι δεν είναι. Όχι, εγώ στο τέτοιο. Ποιο ήταν και στι. Super League το τέτοιο, μία μαύρη βάλανε. Η μαύρη η Super League είναι για εκτός έδρας, άκουσα. Η μαύρη με το κίτρινο σήμα. Το είδα. Μόνο αυτή. Και αυτή ωραία φανέλα. Θα σου πάει, αυτή θα είναι ασορτή με τα μαύρα σου τα χάλια. Άμα πάρει. Ήθελα να το πει. Εντάξει, εγώ μαύρα χάλια. Είμαι λίγο λιγότερο από σένα. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω τους και να κάνουμε τον επίλογο, ο Γιάννη. Βεβαίως. Okay. Εντάξει, ο Γιάννης δεν είναι αδελφικός φίλος, οπότε δεν παρεξηγείται με αυτά. Αυτή τη πλάκα, εξάλλου την αλήθεια. Λέω χάλια μούτρα έχει. Έτσι κι αλλιώς σε σαλιάρισε σου. Ναι, χάλια μούτρα έχει, έτσι κι αλλιώς η ηρωίδα, η γυναίκα του κτλ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα για ένα ακόμη βράδυ. Ήταν εδώ μαζί μας. Μάζντα Μανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, μαζί με το εξειδικευμένο συνεργείο της, στα αυτοκίνητα Μάζντα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις μάζει το αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζντα Μανατίδης, το Μάζντα έχει το μαστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Ευχαριστούμε τον κύριο Αμανατίδη. Να πάμε και πορκίτο ψητοπολίου που θα περάσουμε να πάρουμε και ένα σαντουιτσάκι και ένα πιτόγυρο. Πορκίτο ψητοπολίου, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου διεύθυνση και delivery 2310-520-555 στο πιο γνωστό τηλεφωνικό νούμερο της πόλης 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας κερδίζετε έκπτωση 10%. Μπράβο. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Να την ευχαριστήσουμε εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο. Δεν ακούγεται καλά στη Θεσσαλονίκη. Γαύρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσίρης μπύρας. Από αυτά καταναλώνεις πολύ. Και θράψαλο πρέπει να έχει. Και θράψαλο τρελαίνομαι. Ναι. Σαν και εσένα το θράψαλο. Είσαι θράψαλο με χέρια. Τι μιλάς κιόλας. Ψάρο ταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκης. Η διεύθυνση Άργων Αυτών 1 με Θεμιστοκλή Σουφούλη 76 στην Καλαμαριά πριν το ΣΑΡΚ ακριβώς και τηλέφωνο για τις κρατήσεις για τα τραπέζια, για κάτι της τραπεζιού. Το ρεζερβέ κοινός 2310-413-230. Πάμε στον επίλογο. Λοιπόν. Έχουμε εδώ κάποια ποινήματα να πω πριν πάω στον επίλογο. Και τον Τάσο, τον φίλο. Και τον Άγγελο, όχι να του ευχαριστήσουμε. Και τον Θανάση. Εντάξει, ξεκινήσαμε λίγο αργότερα λόγω τη συνέντευξη τύπου για το αυριανό ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Η επικαιρότητα πάντα προηγείται, ειδικά σε έναν ραδιοσταθμό όπως είναι ο Λίμπερο. Έτσι, έτσι πάμε. Έτσι. Πάμε έτσι. Επίλογο. Και εμένα όλοι αυτοί οι οποίοι μου κάναν τα like εδώ πέρα, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εσύ και οι ξαδέλφους σου, εσύ και οι ξαδέλφους σου, δύο δεν είστε. Ναι, ήταν περισσότερο. Δύο. Έλα, ένα επίλογο ένα. Να λοιπόν, κάνουμε. Το αφήνουμε πίσω, πάμε στο μάτς αυτό που μας αφορά, έτσι, του Σαββάτου. Έχουμε μια ομάδα την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Τελείωσε. Είναι match win. Ο Άρης θα κερδίσει, τελικό σκορ 2-0. Και 2-0 έκανε και τέτοιο. Σκόρε. Κάτι μου πει η Ντέγια 100%. Θα μου πεις. Η Ντέγια θα σκοράρει. Είναι το πρώτο γκολ που θα βάλει στο Κλέανθη. Θα βάλει στο Κλέανθη να ξεκινήσει το με το δεξί το πρώτο. Έτσι. Το 1-0 ή το 2-0. Το 2-0. Το 2-0. Το 1 ποιο θα το κάνει. Ο Πλάγιο, ο Ντιγκίνη. Ο Ντιγκίνη. Θα τα παίξω αυτά που λε. Ετοιμάσου για πολύ ξύλο. Για να δω. Λοιπόν,
Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Να ευχαριστώ και εσένα, Γιάννη, πιστό στρατιώτη εδώ, όπως και τον Γιάννη, τον Ζάτση στην ηχοληψία. Οπωσδήποτε το Γιάννη. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Μέχρι τις 12 όλη η αποδελτίωση του ρεπορτάζ θα είναι εδώ στον Λίμπερο 107,4 και φυσικά μετά Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Εμείς ξανά πρώτα Θεός Παρασκευή εδώ με τον Τάσο Ντοντρέγια για την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Από μένα τον Γιάννη και τον Γιάννη. Καλό βράδυ σε όλους σας. Να είστε καλά.